Έτσι, μόνο κομματάρες θα ακούτε όταν επιλέγει ο Τρέγιας την εισαγωγή της Μαρμίτας. Πραγματικά με εκπλήσεις, ευχάριστα για άλλη μια φορά. Νόμιζα ότι το ρεπερτόριο σου ήταν Μαριάνθη Κεφάλα, Πόλη Πάνου και τέτοια, πραγματικά. Cold the Gate, Panopticum, Τζάκι Ο. Πήγαινες Golden Gate εσύ. Πλακακά, είσαι στο τέλος, δε φρικάτω στην υπόγα. Τι λες ρε φίλε. Όλοι... Golden Gate χορούσε εκεί το γυμνάσιο. Βέβαια, δεκαετία 80-90. Ο χάμος. Δηλαδή, συγγνώμη, χόρευες καρέκλα, δηλαδή σου καρεκλάς. Πλάκα κάνεις. Καρεκλάς σου. Έπλεκα και καρέκλα, με σχοινή και ψάθα. Όχι μόνο χόρευα. Ο Τρέγιας, καρεκλάς. Παπάς. Άμα σου φέρω μια φωτογραφία. Γιατί δεν βάζεις αυτές τις φωτογραφίες, βάλε. Έχω κούρεμα Playmobil. Βάλτε, πότε, πόσα... Κούρεμα Playmobil. 1000 like για πλάκα θα πιάσεις. 1984-85. Πρέπει να τις κανάρεις όμως. Κούρεμα Playmobil με άσπρο πουκαμισάκι μέχρι πάνω και γραβάτα λεπτή, ξέρεις τι... Ρε φίλε, καλά σε γλώσσα που λείφαμε στα άλλα. Σταμάτη Γαρδέλη. Καλά σε έλεγε. Ναι, καλά, ναι, βέβαια. Ναι, όντως. Εποχή Γαρδέλη, ρε φίλε, τότε ήταν όλοι, όποιος έμοιαζε το Γαρδέλη γινόταν γεωτρύπανο. Όντως, όντως. Πετρέλαιο έβγαζε. Ήταν το νούμερο ένα, δεκαετία του 80, ο Γαρδέλης. Και τώρα δεν είναι άσχημος, μια χαρά ήταν και το Γαρδέλης, έτσι. Μια χαρά ανάλογα είναι. Είναι η γενιά, ρε φίλε, το 70. Ήταν μια χαρά. Μια χαρά, ενώ κάτι άλλοι που παίζουν στα έργα μαζί του έχουν γίνει... Σαν τρεις φορές συνταξιούχοι. Έτσι. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο. Να πούμε και όχι καλή... μόνο του Λίμπερο, σε πούμε... όλο το ακροατήριο. Εμείς πιστεύουμε ότι σιγά σιγά η παρέα μας μεγαλώνει και θα μεγαλώνει όσο περνάνε και οι μέρες. Όχι, έτσι. Το είπα επειδή ακούνε Λίμπερο τώρα. Καλά, εντάξει. Γι' αυτό είπαμε την καλησπέρα. Και όσοι δεν ακούνε καλησπέρα, δεν πειράζει. Να πούμε και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του Ράδιο Μαρμίτα και όχι μόνο. Εδώ θα είμαστε με το Ζάχο, Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Ράδιο Μαρμίτα, πρώτη εκπομπή τη εβδομάδα. Βασίλη Καβαδία, στη ρύθμιση του ήχου και τι μουσικέ επιλογέ. Έτσι. Συντροφιά παρέτσα μέχρι τι 12, όπω κάθε. Όπω κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 έω 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έω 10. Εκτό εκτάκτων περιπτώσεων, όταν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό μάτ του ΠΑΟΚ και κάτι άλλο, δεν ξέρουμε, είτε στα ευρωπαϊκά μάτ του μπάσκετ, δεν ξέρουμε τι θα γίνεται, να πω την αλήθεια ακόμη. Θα δούμε. Θα δούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την αγωνιστική που πέρασε. Είχαμε πλήρη αγωνιστική, σε διακόπτω Τάσο, αλλά πριν την πλήρη αγωνιστική, να πούμε ότι για να ακούτε αυτή τη θεσπέση, αυτή τη μοναδική εκπομπή, τη νούμερο 1 της Θεσσαλονίκης. Κοντά μας και σήμερα είναι. Βασικός υποστηριχτής της εκπομπής είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων. Τηλέφωνο 2311 208 301 για τα ρεζεσβέστα, σε σημαντικό το νούμερο, το ξαναλέω. 2311 208 301. Και θα σας πούμε φυσικά ότι το Escobar είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Ένα από τα καλύτερα στέκια της πόλης, αν όχι το καλύτερο για μένα, για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, της αγαπημένης ομάδας, με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά, όπως λέει συνέχεια. Σπέσια τα πάντα. Διότι είναι και ειδικό στα ποτά, ο Τάσος, εγώ δεν είμαι, να μην πω. Σπέσια τα πάντα. Γευσηγνώστη ποτών. Ναι, είναι, το έχει αυτό. Και φυσικά μία. Έτσι, επίσκεψη στο συγκεκριμένο μαγαζί θα σας πείσει για το λόγο του αληθές όλων αυτών που λέμε και ο Τάσος και εγώ. Πέσε άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να κλείνουν θέση τα παιδιά, γιατί γίνεται ο χαμός. 2311 208 301 για τα ρεζερβές, ειδικά όταν υπάρχουν μάτς. Το είπες πολύ γρήγορα, πες το λίγο πιο αργά, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα. 23 2 3 Φίλε, μην βάζεις το ομόσιο. Α, συγγνώμη. Πες το 2311, να γίνω μπάγεβης γι' αυτό. 2311 208 301. Πολύ ωραία. Και να πούμε, να επισημάνουμε άλλη μια φορά τις εθέρεις υπάρξεις που υπάρχουν. Ειδικά και έτσι, στο προσωπικό, αλλά και σαν και πελάτες. Σαν θαμόνες οι δεσποινίδες, οι κυρίες. Εγώ κάνω το casting, εγώ κάνω το casting, Ζάχο. Εγώ τα interviews, εγώ τα κάνω. Γι' αυτό βλέπεις όσο ωραίο προσωπικό. Οντισιόν ο Μπουγάτης. Οντισιόν, και είπα casting. Το ίδιο είναι. Οντισιόν, τις οντισιόν, εγώ τις κάνω. Όλοι Escobar. Ναι, ρε, εσύ. Όλοι Escobar. Είναι φοβερός. Λοιπόν, το είπε καμιά τρέλα. Αρχή εβδομάδος για άλλο ένα βράδυ κοντά μας και η Skies Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο skies.gr και στο 23 920 21 100. Ωραία. Λοιπόν, για άλλη μια εβδομάδα έχει κρύο, αν και, έχει κρύο και ο καιρός είναι μαλακός.
έχει κρύο στο βαθμολογικό πίνακα τη Super League. Μιας και είναι κορυφή. Είναι κορυφή η ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης σε 6 αγώνες έχει κάνει το 6-6. 5 νίκες και μία σοπαλία. 6 νίκες έχει κάνει στα 6 μάτς που έχει δώσει. 16 βαθμούς βλέπω, άρα πρέπει να είναι και η σοπαλία. Και έχει 16 βαθμούς. Έχουμε την τιμωρία. Είπαμε το μείον 2 από πέρσι. Κανονικά θα είχε 18, αλλά φρόντισαν οι επιστήμονες εκεί πέρα της Χαβούζας να δυσκολέψουν όσο μπορούν και τον ΠΑΟΚ, τον ασταμάτητο ΠΑΟΚ, τον μέτριο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μάθει πλέον και έχει αποκτήσει νοοτροπία νικητή να παίρνει και τα αποτελέσματα ακόμα και στην μέτρια ημέρα του. Και δεν ξέρω όταν αυτή. Πέρα από αυτό, δεν ξέρω όταν ο ΠΑΟΚ πιάσει απόδοση. Σωστά. Δηλαδή τώρα θα ξεκουραστεί. Ναι. Είναι κάτι που το χρειάζονται όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ότι αυτή είναι η απόδοση του ΠΑΟΚ είναι 10%-20% καλύτερο, δεν σου λέει ότι μπορεί να είναι αυτό. Θα φτάσουμε και εκεί. Ναι, ρωτάω, άμα θέλει να κάνουμε ένα απαντήσει. Εγώ θα σταθώ λίγο στον παράγοντα κούραση. Ναι. Γιατί δεδομένη στιγμή ο ΠΑΟΚ τέλειωσε μια σειρά αγώνων, 7 στη σειρά, που ήταν ένας πραγματικός γολγοθάς. Κρίνεται, χαρακτηρίζεται επιτυχημένος, γιατί έχει 5 νίκες, μία ισοπαλία σε ένα μάτς όχι και τόσο σημαντικό. Ναι. Και τα ευρωπαϊκά. Και μία αξιοπρεπέστατη ήττα από μία ομάδα η οποία ονομάζεται Chelsea. Έχει ως αφεντικό τον Αμπράμοβιτς και κοστολογείται 900 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, νομίζω ότι κρίνεται απολύτως επιτυχημένη. Σαν επιχείρημα αυτό ότι έχει ο ΠΑΟΚ παίξει διπλάσια παιχνίδια από όλους τους άλλους, έχεις δίκιο. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε, είναι γεγονός. Λες ένα γεγονός. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Λέω, παρακαλώ. Γιατί λες ότι αυτό ας πούμε είναι ο κακός ΠΑΟΚ, μπορεί να, εγώ δεν λέω φυσικά ότι είναι ο καλός ΠΑΟΚ αυτός, λέω, μπορεί να είναι αυτός ο ΠΑΟΚ και να είναι 20%-30% καλύτερος και να είναι αυτό. Το αποκλείεις αυτό? Όχι, δεν το αποκλείω αυτό. Αλλά αν είχα και αυτό το 20-30% παραπάνω, το παραπάνω μπορεί να έπαινα κάποιο χ με πολύ τύχη από την Τσέλσι. Αυτό, αυτό είναι άλλο. Τον Άρη θα τον κέρδιζα νομίζω. Μπορεί και να χάνεις από τον Ολυμπιακό όμως. Ναι, εντάξει, δεν παίζει μόνο ρόλο. Η αγωνιστικότητα. Σωστό αυτό. Και η ποιότητα και το ρόστερ μιας ομάδας. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες στο ποδόσφαιρο. Είναι η μέρα που θα βρεθείς, είναι η τύχη, είναι ο διαιτητής, είναι σωστό. Αν σου πάνε οι φάσεις. Σωστά. Είναι πάρα πολλά. Σωστά. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχει και την τύχη. Τουλάχιστον για το πρωτάθλημα έχει περάσει αλόβητος. Νομίζω στο μάτσε. Επειδή μας αρέσει η αντικειμενικότητα. Και στον Ολυμπιακό, στο μάτσε με τον Ολυμπιακό, πέρα από το κάρμα. Και στο μάτς με την ΑΕΚ, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, στάθηκε τυχερός σε κάποιες φάσεις ο ΠΑΟΚ. Ήταν ουσιαστικός, γιατί να πούμε ότι ο Πρίγιοβιτς σε τρεις τελικές έβαλε 2 γκολ. Σωστό αυτό. Εντάξει. Λες σωστά θα λέμε. Κατάφερε να πάρει 2 εξάποντα, τα οποία νομίζω ότι σήμερα είσαι αρκετή, πολύ αντικειμενικός θα έλεγα. Με έχω κρίσει αντικειμενικότητα. Θα πιάσεις κανένα χάπι μάλλον. Μα όχι. Αριανέξ θα λέγεται. Ναι, λες. Μπα δεν βάζω τίποτα τέτοιο μέσα μου, να ξέρεις. Ούτε πορτοκαλά. Νομίζω ότι στη συνέχεια είναι πάρα πολύ σημαντικές νίκες αυτά τα εξάποντα, φίλε Ζάχου. Τώρα, η συνέχεια νομίζω ότι πρέπει να είναι η ανάλογη. Δεν πρέπει να σταματήσει σε καμία των περιπτώσεων. Το πρωτάθλημα τελειώνει στις 30 αγωνιστικές. Έρχεται ένα δύσκολο μάτς μέσα στο γήπεδο Χαριλάου, μέσα στο Κλεάδης Βικελίδης. Εκεί που ο Άρης θέλει να αποδείξει ότι επέστρεψε, ότι γύρισε στην κατηγορία, να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ με τον Πανιόνιο, να ανέβει βαθμολογικά. Ο Άρης έχει τα δικά του κίνητρα. Ο ΠΑΟΚ όμως υποχρεωμένος είναι να κάνει την πορεία πρωταθλητισμού που κάνει. Νομίζω ότι θα δούμε μια ντερμπάρα από τα παλιά. Νομίζω ότι μέχρι τις 21 του μηνός και όσο πλησιάζουν οι μέρες, η πόλη θα ζει και θα αναπνέει για αυτό το ντέρμπι. Δηλαδή θα θυμηθούμε παλιές χρονιές, παλιά χρόνια, όσο και αν παλιές ένδοξες στιγμές. Λίγο οξύμορο, θα πω τώρα, μπορεί να, όχι οξύμορο, λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω. Γιατί ο ΠΑΟΚ εντάξει πηγαίνει για πρωτάθλημα, ο Άρης, καλός ή κακός, κακός για μας, καλός για τους αγαπητούς συμπολίτες, είναι μια σκάλα κάτω όσον αφορά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή από πλευρά στόχων. Λοιπόν, αλλά θυμίζει λίγο, το μπάσκετ θα έλεγα, τα μάτς του μπάσκετ, και επειδή υπάρχει διακοπή και είναι 2 εβδομάδες, πιστεύω αυτό ότι θα περνάει... Απλά ήταν ανάποδο τώρα, τότε φαβορεί ήταν ο Άρης. Ναι, τότε ήταν φαβορεί ο Άρης. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ είχε μεγάλη διαφορά. Αλλά ήταν τα μάτς, ήταν παιδί μου, τα μάτς που κρίναν και το πρωτάθλημα. Και πολλά πρωταθλήματα, πολλά. Θυμάμαι κάποια πρωταθλήματα και... Τα τελευταία κρίθηκαν στο τελευταία δευτερόλεπτα στο σουτ. Στο σουτ. Και μάλιστα ο ΠΑΟΚ κέρδιζε στα περισσότερα. Βλέπεις αυτό. Τι έπαθες. Εδώ ανάμεσα. Ναι, τι είναι αυτό όντως. Είναι
σφαλιάρα στο τζάμι του Παλέ. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι, και μας τρέγανε στα ράματα. Ναι. Πάμε. Φίλε, 15, 16, 17 χρόνια. Αυτό. Ένας φίλος τα έχει μάδια. Που δουλεύαμε μαζί, ναι. Ξέρεις για ποιο μάτς μιλάμε. Είναι ο... Βλέπεις τη χαρά, δεν έχει εδώ. Δύο, δεν το βλέπω, μα το βλέπω. Είναι, δε, το αυτό, βλέπω. Αυτό εδώ, εδώ πέρα, αν μας βγει τσιγάρο, βάλεις από εδώ. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Όχι, είναι κομμένος ο τένοντας. Τον νεύρο έχει κοπεί και δεν καταλαβαίνεις. Σου λέω είναι κομμένος ο. Δεν το νιώθω. Θα σου πω το περιστατικό ένα λεπτό. Παράσιμο είναι, ωραίο. Είναι 2-0. Κάνει ο ΠΑΟΚ το 2-2 και παίζουμε το πέμπτο μα στις 4 νίκες. Ναι. Είναι με το τρίποντο του Γιαννάκηνα. Ναι. Βαράει τις δύο βολές ο Κόρφας. Ναι. Βάζει τη μία. Άμα δεις και τώρα το βιντεάκι, κάτω στη 10, εσείς ήσασταν στην 7, 8, 9, 10. Στη 10, καμιά εικοσαριά με το που βάζει την πρώτη βολή, ειδικά αρχίζουν να φωνάζουν 10, 20, 30 άτομα. Νάτι, πρωταθλητές. Γιατί λογικά γίνεται το 3-2 και ναι. Θα θέλει ένα μάτσακο. Και έχω το φίλο μου, είναι κάθεται 10. Και τον γυρίζει, βάζει τη δεύτερη και 4 πόντους και θέλει 15 λεπτόλεπτα. Τελείωσε το μάτς. Ναι. Και τον αγκαλιάζει και λέει: το πήραμε, το πήραμε. Το λέει: κάτσε, λέει, έχει 15 λεπτόλεπτα ακόμη. Και με το που για τον μπάσκετ είναι πολλά τα 15 λεπτόλεπτα. Με το που βάζει το τρίποντο Γιαννάκης, λέει: γυρίζω και του ρίχνω ένα χαστούκι τόσο τέτοιο. Και μαλώσαμε μετά, έγινε άλλες εποχές βέβαια. Εποχές που πραγματικά το παλέ ήταν γεμάτο και μας χώριζε ένα σκηνή. Ένα σκηνή. Και μια δημιουργία με αστυνόμους, όχι ματ. Όχι, δεν είναι, μόνο το σκηνί, δεν είναι μόνο το σκηνί, ήταν η απόσταση 5 μέτρα, στην κυριολεξία 5 μέτρα. Έτσι. Η χλέπα έφτανε. Βέβαια. Δηλαδή, άμα είσαι και λίγο ψιλοκρυωμένο, μια χαρά. Να μην σου πω γιατί εγώ ήμουν στο σκηνί, στο σκηνί. Φίλε, άμα κάπνιζε και ήσουν και με κανένα μηχανάκι και ανέβαινε με βρεμένο μαλλί, ήταν ρε παιδί μου ιδανικό. Ναι. Δηλαδή και 7 μέτρα μπορούσε να πάει, άμα είσαι καλό πνευμόνι. Πραγματικά, άλλε εποχέ που οι 20άρδε τώρα, 25άρδε, 30άρδε δεν τι προλάβανε, δεν τι ήταν. Λοιπόν. Έχεις να πεις κάτι για το μάτς με τον Απόλλων? Θα πούμε κάποια πραγματάκια. Γιατί ξεκίνησες λίγο γενικά και πήγες στο μάτς κατευθείαν. Ναι, ναι. Θα στο πούμε... ΠΑΟΚ. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Δεν είναι μόνο το ναι. ΠΑΟΚ Απόλλων που είχαμε πάλι show από τους διαιτητές και τους επόπτες. Ωραία. Είναι νομίζω και το Πανιώνιος Άρης. Νομίζω ότι εσύ θα, το πάρεις, θα πάρεις κοιτάλι για να μιλήσεις για το μάτς. Νομίζω είναι μια φάση η οποία θα συζητηθεί πολύ σήμερα και στην εκπομπή μας και από εμάς και από τους φίλους ακροατές. Να πούμε για τα μηνύματά σας, για τον Κομίνη μιλάω. Για τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε το σχόλιο σας και στείλτε το στο 54526 να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Μην μπαίνετε ακόμη, γιατί χτύπησε προηγουμένως το τηλεφωνικό νούμερο, μην μπαίνετε ακόμη. Εντάξει, μετά τις 10.30-11 παρά θα ανοίξουμε. 11 παρά θα ανοίξουμε μία ώρα και θα είναι δικό σας. Έτσι, παραπάνω. Να μην φλιαρούμε κιόλας και εμείς κάνουμε και τους ανάλυτες που δεν είναι. Έχουμε είμαστε. Τη φάση με τον Κομίνη, εκεί που ισχυρίζονται οι άνθρωποι του Άρη ότι υπάρχει πέναλτι. Έχουμε το πολύ αυστηρό πέναλτι που δίνουν στον Παναθηναϊκό για να μην χάσει με την πολύ καλύτερη Τρίπολη. Δεν το είδα το μας, είδα τη φάση. Ναι. Θα σου πω, έχω άποψη. Έχουμε σήμερα πάλι τις δηλώσεις Κούγια που μιλάει για νέα παράγκα Θωμά Μητρόπουλου και για διαιτητές που τους έφερε, τους ανέβασε πίνακες ο Μελισανίδης μετά την ήττα του το τελευταίο μάτς αγωνιστικής Ξάνθη ΑΕΛ 1-0 με πέναλτι ανύπαρκτο ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Άμα θέλετε, μπείτε και, με 9 τελείωσε η Ξάνθη. Μπείτε να δείτε λίγο τι έχει γίνει. Ανακοίνωση εξέδωσε η Λάρισα στην ώρα του αγώνα ότι θέλετε Ευρώπη, θα παίξει η Λάρισα. Ρε παιδιά, ποιος θα πρωτοπαίξει Ευρώπη φέτος? Θα παίξει ο Άρης, θα παίξει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η Τρίπολη, ο Ατρόμητος. Ποιος θα πρωτοπαίξει Ευρώπη? Λίγο χαλαρώστε. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, το Λουκούμι αποτέλεσμα που έκατσε για τον ΠΑΟΚ. Λουκουμάκι, ναι, μεγάλωσε η απόσταση. Αυτό. 3 βαθμούς και μείον 2. Ναι, νομίζω ή άσο ή διπλό, δεν ξέρω, άλλος παοξής μπορεί να λέει άσο, άλλος διπλό. Εγώ νομίζω, αν ήμουν παοξής, δεν θα ήθελα να βγει άσος. Είπα και τους λόγους, αν και φάνηκε στο παιχνίδι λίγο που είδα ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Καλύτερος ήταν ο Ολυμπιακός. Εγώ είχα πει ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτό που έχασε, το είπα και πριν, το κάνω συνέχεια από το πρωί αυτό το σχόλιο, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό και σίγουρα. Θα είναι μια κρίση καθαρά οπαδική και όχι προεδρική. Η ατάκα μου ήταν: αν ήμουν εγώ Μαρινάκης, την επόμενη την μέρα το Φετφατζίδη θα τον έδιωχνα από την ομάδα. Καθαρά έτσι παρομητικά, γιατί λέμε ότι είναι και οπαδός ο Μαρινάκης ο Ολυμπιακός. Εγώ θα τον έδιωχνα, παιδιά, αυτό τον γκολ. Δηλαδή, εσύ θα τον έδιωχνες? Ναι, εγώ θα τον έδιωχνα. Ξέρεις ποια είναι η ανταμοιβή του Φετφατζίδη? Τι έκανε, τι τον έδωσε?
Άμα σου πω τώρα θα πέσει κάτω. Για πες. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου. Τον κάλεσε ο Σκύπες στην Εθνική. Εντάξει, τώρα είναι αστείο αυτό. Ωραία. Τον κάλεσε, αστείο. Αν δεν το ξέρετε, ναι, εντάξει, καθίστε να τα ακούσετε. Κάλεσε ο Σκύπε τον Φετφατζίδη στην Εθνική. Τι έδειξε ο Φετφατζίδης, έχει παίξει 3-20 λεπτά νομίζω στον Ολυμπιακό. Τι έδειξε και. Παίζει τον Ολυμπιακό, ρε Ζάχο, δεν χρειάζεται να δείξει. Το Σιώπη τον κάλεσε. Όχι. Όχι, εντάξει. Δεν χρειάζεται να δείξει. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να δείξει. Ποια αμυντικά χαφ κάλεσε, συγγνώμη αν επιτρέπετε. Δεν ξέρω. Δεν τα είδα. Δεν ξέρω. Μπορεί να πούμε. Μετά να ανοίξουμε και τις γραμμές. Μην το κάνεις. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί είναι μάτς εθνικής, θα έχουμε και τις άλλες. Φυσικά θέλω να σχολιάσουμε λίγο και τον κύριο με τα ερυθρόλευκα, ο οποίος έχει πολλές ορμές μετά τον γκολ. Πήγε και έκανε στην κερκίδα κάποιες χειρονομίες. Να τον καλέσει ο αθλητικός και δικαστής. Και είπε ότι σας μπιμπιπ. Όπως κάλεσαν τότε και ο εγώ έκανε... λέει σας μπιμπιπ. Ναι. Ο κύριος Φορτούνης. Κωνσταντίνος Φορτούνης, κύριε Σιμιτζόγλου, μόλις θα επιστρέψετε από το εξωτερικό, γιατί έτσι λένε οι πληροφορίες μας, ότι είστε εκτός, την Τετάρτη δηλαδή επιστρέφετε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε το ανάλογο που έγινε και με τον Άρη. Και με τον κύριο Πασχαλάκη. Σε έχω και σένα λίγο την άποψη σου. Έτσι. Γιατί σε ένα θεματάκι που άπτεται λίγο. Λοιπόν, άπτεται λίγο και του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν μου ΠΑΟΚ σε μένα θα με πείραζε, θα σου το πω και τώρα. Όπως θες. Ούτως ή άλλως σε τρία λεπτά θα κάνουμε το break. Θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά θα πούμε και για Άρη και για ΠΑΟΚ για τα μάτια να ανοίξουμε τις γραμμές άξιο περιγραφικά να τα πούμε. Θα σα πω κατευθείαν την ερώτηση. Σου άρεσε ΠΑΟΚ θα είναι ξένος. Εγώ η πληροφόρησή μου είναι μέχρι τώρα ότι στα άλλα μάτς ο Περέιρα, αυτός ο μεγάλος ο τέτοιος, δηλαδή στο Άρης Ολυμπιακό, στο επόμενο αγωνιστική είναι ΑΕΚ Άρης. Μετά το Άρης ΠΑΟΚ είναι Άρης ΑΕΚ Άρης. Ξένος και εκεί. Όχι. Δεν θα είναι ξένος. Γιατί? Νομίζω, αν εκτός κάνω λάθος, αν άλλαξε από το απόγευμα. Δεν πήγατε στο Big Five, εσείς. Δεν είναι το Big Five, λέει, είπε για το Άρης ΠΑΟΚ η αρχική τέτοιο. Εκτός αν άλλαξε κάτι, γιατί το απόγευμα έτρεχα με τον πατέρα μου σε γιατρούς, για να μην δόξα τω Θεώ όλα καλά, αλλά έτρεχα και δεν είδα την. Δεν είδα την, πόσο λένε, το ρεπορτάζ αν έχει αλλάξει. Αυτό δεν σε συμφέρει και εσένα. Δεν σε συμφέρει φυσικά τον Άρη, αλλά δεν σε συμφέρει και εσένα. Ποιο δεν συμφέρει εμένα. Εσένα αυτό. Ποιο. Το να με παίξει εμένα με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ, Έλληνας τέτοιος, διαιτητής. Δεν σε συμφέρει. Συγγνώμη. Γιατί αν υπάρχει 50%, 40%, 30%, 20% να κόψω με ξένο, με Έλληνα δεν υπάρχει καμία. Να πω κάτι. Ναι. Δεν είπαν ότι στα ντέρμπι θα παίζουν ξένοι διαιτητές. Ναι. Δηλαδή θεωρούν ντέρμπι το Άρης. Αρχή... Συγγνώμη λίγο. Ναι. Το Άρης ΠΑΟΚ το θεωρούν ντέρμπι και βάζουν ναι. ξένο. Ναι. Και το ΑΕΚ Άρης Ολυμπιακό ή Άρης Ολυμπιακός δεν το θεωρούν ντέρμπι. Ακούει ο κόσμος και ο Χρύσανθος αν ακούει. Εγώ νομίζω ότι είπε ο Άρης θέλει όλοι, για όλους θέλει. Ναι. Για όλα τα ντέρμπι. Είπε είμαι και εγώ, βάλτε με σε όλα τα ντέρμπι. Νομίζω ότι ο Περέιρα είπε, εκτός αν είπε μόνο για τον ΠΑΟΚ και βλέπουμε. Ναι. Νομίζω ότι είπε μόνο για τον ΠΑΟΚ και όχι για τα άλλα μάτς. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΞής και φυσικά εμείς πρώτα σαν Αριανοί, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά δεν σας συμφέρει ούτε εσάς. Δεν συμφέρει πρώτα τον Άρη γιατί. Μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ αυτό το πέναλτι ξένος διαιτητής που έγινε ας πούμε θα το παίρναμε 100% ενώ αν είναι ο Κομίνης νούμερο 2 πάλι δεν θα το πάρουμε. Και δεν σε συμφέρει και εσένα. Δεν συμφέρει πρώτα τον Άρη και δεν σε συμφέρει και εσένα. Κατάλαβες τι λέω. Δεν με συμφέρει φίλε. Γιατί είσαι διεκδικητής με την ΑΕΚ. Ορίστε. Δεν είσαι διεκδικητής με την ΑΕΚ. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα τι κάνει η ΑΕΚ. Πώς δεν σε νοιάζει. Εγώ αν θα κερδίσω όλα τα παιχνίδια δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν μπορείς να. Πώς δεν με νοιάζει ρε φίλε. Εμένα με νοιάζει να κερδίσω. Αν κερδίσω εγώ όλα τα παιχνίδια τι με νοιάζει η ΑΕΚ. Καλά, η ΑΕΚ είναι τρεις πόντους πίσω μου. Τρεις είναι και ο Ολυμπιακός. Τον Ολυμπιακό τον έχω εδώ πέρα μέσα. Στο δεύτερο γύρο θα έχω και τον Άρη εδώ πέρα μέσα. Μια ΑΕΚ θα έχω έξω. Αυτό θα είναι. Τι με νοιάζει εμένα τα κάνει η ΑΕΚ. Ή με ποιον θα παίξει η ΑΕΚ. Άμα έχει καλή ομάδα. Πάνε εκεί πέρα μέσα και κέρδισε την. Πάμε στο διάλειμμα. Έτσι δεν είναι. Πάμε μην λυσάξετε μόνο στην Τούμπα να έρθετε να πάρετε αποτέλεσμα όχι, στο κύπελο. Εμείς με όλους θα παίξουμε το ίδιο. Δεν νομίζω να παίξει το ίδιο. Και εγώ όπως και εσάς δεν βλέπω να παίζουν μέσα στο ίδιο. Αλλά ποιος δεν παίζει το ίδιο. Κάτι Λάρισες, κάτι Λάρισες, κάτι Πανιόνι. Πανιόνι. Ναι, καλά, πάνε. Δεν είναι στην κόλμα, ακύρωσαν. Στον Πανιόνι. Στον Πανιόνι, δεν είπα το διαιτητή. Τον Πανιόνιο είπα πως έπαιξε. Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, τον γκολ που βάζεις τον κοιτούσαν και ένα χλιαρό σουτάκι ούτε δυνατό πήγε από τη μία γωνία στην άλλη. Ενώ μέσα σκισκίστηκε ο Πανιόνιος. Ξέρω εγώ, μάλλον λίγο περισσότερο πρέπει να έρθει. Μάλλον εσείς δεν ήσασταν καλοί. Ναι. Για άλλο ένα μάτσο. Δεν είμαστε καλοί. Βεβαίως, γι' αυτό και χάσατε. Συγγνώμη, εγώ δεν είδα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν είδα το Πανιόνιο ΠΑΟΚ. Ήμουνα στο Άρης Λάρης εκείνη τη στιγμή. Θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα από τον Άρη με τον Πανιόνιο. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλύτερα από τον Άρη. Το ίδιο παίξανε. Το ίδιο παίξανε. Το ίδιο παίξανε.
Ωραία, πάμε στις... Το ίδιο παίξαν και λίγο καλύτερα έπαιξε ο Πάκο, γιατί τον ακυρώσαν και λοκάθαρο γκολ. Τέσσερα μέτρα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Θα τα πούμε. Γελούσαν και οι Ολυμπιακοί. Θα τα πούμε. Δεν έχω πει τίποτα για το ΜΑΤ. Θέλω να τα πούμε, να έχουμε και θέλω και την τοποθέτησή σου για το Κομίνι. Θα σου πω. Γι' αυτό τον Άγιο άνθρωπο, Άγιο τον έλεγε. Εγώ τον είπα. Άγιο άνθρωπο τον έλεγε εσύ, λάθος. Βέβαια, γιατί στέρισε ένα πρωτάθλημα από τον Πάο. Θέλω να δω αν είναι Άγιο και σήμερα. Ένα πρωτάθλημα. Θέλω να δω αν είναι Άγιο και σήμερα. Ωραία. Θα πω την άποψή μου. Δεν σα στέρισε κανένα πρωτάθλημα. Σα έδωσε και ένα κύπελο. Δεν σα στέρισε κανένα πρωτάθλημα. Κανένα κύπελο δεν σα στέρισε ο πρόεδρο. Μα στέρισε μάλιστα. Μα στέρισε μάλιστα και μία κόκκινη κάρτα στην ανατροπή του Κάνια που γίνεται πριν το offside που ισχυρίζεται που δεν υπάρχει κανένα offside στον γκολ του. Ενρίκε. Πάμε στην πρώτη, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά. Άντε να σε δω με Κομίνη σήμερα, τι θα μου πει. Αμέσως μετά θα σχολιάσουμε και για Άρη και για Πάοκ τα δύο μάτς και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Πάρα πολλά. Ωραία, μας φτιάχνεις. Βεβαίως. Δεκαετία 80. Λοιπόν, θα ξεκινήσεις εσύ με Πάοκ Απόλλων. Τι είδες, ήσουν και στο γήπεδο λογικά. Κοίταξε τώρα, ο Πάοκ δεν ανέβασε στροφές. Αν και το 1-0 είναι ρευστό μέχρι το. Μέχρι το 93ο λεπτό που τέλειωσε το μάτς. Και 2-0 πότε έγινε? Στο 89. Ένας φίλος μου λέει που ήταν στη θύρα, συγγνώμη σε διακόπτω, λέει από το 35 μέχρι το 65 κοιμήθηκε. Αληθεύει? Όχι. Όχι, δεν αληθεύει. Έπιασε, τον έπιασε, λέει, είχε κεντάλα ήλιο. Είχε κάποιες φάες ο Πάκο, απλά δεν ανέβασε στροφές, δεν ανέβασε ταχύτητες, έπαιζε ο πρώτος με τον Ουράγο. Ένα μάτς το οποίο ο Πάκο έκανε μια καθαρά επαγγελματική νίκη. Χωρίς να υδρώσει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι τέτοια μάτς πρέπει να τα τελειώνεις μέχρι το ημίχρονο και να κάνεις μετά διαχείριση του σκόρου, να δίνεις ευκαιρίες και σε άλλους ποδοσφαιριστές να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε, δεν το κατάφερε. Άλλη μια μέτρια εμφάνιση, θα πω εγώ. Κρατάμε τους 3 βαθμούς και το διώχνουμε πολύ γρήγορα από το μυαλό μας. 3 πόντους στο σακουλάκι. Στον αγώνα που κάνει για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και πάμε παρακάτω. Θα σταθώ λίγο στη διαιτησία του κύριου Τάτσι και στον έναν επόπτη, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος κόβει 2 ολοκάθαρες προσπάθειες του ΠΑΟΚ σε επίθεση για να πετύχουν γκολ, μία του Πρίγιοβιτς και μία στο δεύτερο ημίχρονο και μία του Βιερίνια. Είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο και οι δύο πίσω, γι' αυτό και κλήθηκε σε. Παραπέμφθηκε και μάλλον θα μπει στο ψυγείο και ο κύριος Τάτσης, ο οποίος δέχτηκε τις αποφάσεις των εποπτών, δεν είδε το πέναλτι που κάνει ο Χουάντερσον στο 83 στον Καρέλη, ο οποίος το δίνει μπουνιά στα μούτρα, τον γκρεμίζει πραγματικά και δεν σφυρίζει τίποτα ο κύριος Τάτσης. Αντιθέτως έχουμε και την τελευταία φάση του αγώνα όπου ένας επιθετικός του Απόλλωνος Μήνης σμπρόχνει, παιδί μου, κανονικά από πίσω. Το σμπρόχνει το Βαρέλα, πέφτει κάτω και τραυματίστηκε κιόλα. Να πούμε ότι τα νέα είναι ευχάριστα για το Βαρέλα, δεν είναι κάτι σοβαρό, θα είναι κανονικά με τον Άρη. Καλά, 2 εβδομάδες θέλει. Ναι, και πάει και δίνει και κάρτα κίτρινη στον Βιερίνη. Έδωσε κόρνερ, αυτή τη φάση την είδα στις αφήσεις του. Το έδωσε κόρνερ στον Απόλλωνα, ενώ το σκουντάει, τον πετάει, τον κρεμίζει κάτω. Την είδα αυτή τη φάση γιατί είδα σε ένα βιντεάκι στο YouTube. Ναι. Και πάει ο Βιερίνη και το λέει τον επόπτη, ένα περίεργο όνομα για το δω και θα σα πω. Το λέει 4 φάσεις το λέει χάσει. 2 τα offside και μία αυτή, 3 και μία. Και μία που τον στο πρώτο ημίχρονο τον κοπανάει αγωνιά μέσα στα μούτρα τον Βιερίνια ο αμυντικός του Απόλλωνος Μήνης, τίποτα. Και έχουμε την κάρτα του Μαουρίτσιο που 5 δευτερόλεπτα πιο πριν ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνος Μήνης πατάει στην κυριολεξία. Άμα μπει, θα φοβηθούμε, φτάσει το δει. Το πόδι του Μαουρίτσιο δεν δίνει ούτε καν φάουλ, όχι κάρτα. Και μετά από 3 δευτερόλεπτα δίνει κάρτα στον Μαουρίτσιο. Ένας διαιτητής, ο κύριος Τάτσης, ο οποίος κατάφερε να εκνευρίσει 20.000 φίλους του ΠΑΟΚ που παρευρέθησαν και για να τιμήσουν τα δικοχαμένα 6 αετόπουλα. Είχαμε και το μνημόσυνο στα Τέμπη. Και για να δουν την ομάδα τους να κάνει το 6-6. Ένα ρεκόρ που δεν το έχει κάνει ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία του από το 1926 η ομάδα του ΠΑΟΚ. 6-6 δεν έχει ποτέ τον ποτόν. Η καλύτερη επίδοση ήταν 4-4 το 1984-85 που κατέκτησε και το τελευταίο. Και εδώ θα σταματήσει. Αυτά είναι ο λίγης. Έχει παίξει 7. Εγώ αυτό χαίρομαι. Έχει παίξει το 7ο μάτς στο κύπελο με τον Άρη σε ελληνικές διοργανώσεις. Είπες 6-6 έχει το ρεκόρ, δεν είναι? Ναι, είπα όμως είναι 6 παιχνίδια σε 7 παιχνίδια με ελληνικές ομάδες εκεί. Ναι.
Κατάλαβες. Ναι, έχει άλλο περάσει λέω, το. Άλλο λέω. Λέω έχει ότι 7-7 νίκες στο πρωτάθλημα δεν θα. Να το αυξήσει το ρεκόρ σου, ενώ δεν θα το αυξήσει. Ναι. Η στατιστική είναι βρώμια δουλειά από θέμα στατιστικής. Ναι. Αλλά από θέμα νοοτροπίας νικητή, θέμα ομάδας, θέμα ρόστερ κτλ. Νομίζω ότι κανείς, ακόμα και οι φίλοι του Άρη, δεν αφιζητούν ότι υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ σύνοι ότι θα έχει και ξενοδιαιτητή για μένα. Ωραία. Να πάω λίγο κι εγώ να βρω αυτά. Δεν νομίζω να πει τίποτα άλλο. Λοιπόν, για το μάτς εντάξει δεν έχω να πω τίποτα πολλά. Χαράμι ο Άρης, αυτά που λέω από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Χαράμι ο Άρης ένα ημίχρονο, αν και από το 30 ως το 45 για μένα, για τη δική μου οπτική πάντα ματιά, από το 30 ως 45, παρότι είναι ακριβώς το σημείο που τρώει και τον γκολ, που δέχεται τον γκολ στο 41ο λεπτό, νομίζω ότι από εκεί άρχισε να κυκλοφορεί σωστά η μπάλα. Δεν έκανε φυσικά καμιά μεγάλη ευκαιρία, κάτι υποψίες ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο Άρης. Χαράμι σε ένα ημίχρονο απέναντι σε μια κατώτερη ομάδα που περίμενα πολύ καλύτερο τον Πανιόνιο. Είναι μια ομάδα η οποία όπως και τα Γιάννενα μας αντιμετώπισε ακριβώς το ίδιο. Στο μισό γήπεδο με πολύ ξύλο, με πολλές κίτρινες κάρτες, τις οποίες δεν έδωσε ο διαιτητής για μένα. Ο Κομίνης και θα αναφερθώ και εγώ και σε περιπτώσει. Το αμυντικό σου δίδυμο, ο Δελιζήση Μαυράη, πώς το είδες. Θα σου πω. Είναι ανεπίτρεπτο φυσικά να τρώμε γκολ. Να τρώμε γκολ όταν έχω δύο center back τα οποία είναι πανύψηλα, Δελιζήση και Μαυράη. Έχω και το Γιουνές πίσω γιατί γυρίζει. Δύο αριστερούς το έπαιρνε. Ναι, και να μένει. Νομίζω έπρεπε να παίξει Δελιζήση Σόουζα. Και να τρώω γκολ στην καρδιά κιόλα τη άμυνα. Από τον αντίπαλο center back. Είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή, αυτό το goal, τι να πω. Δηλαδή, να βρίσκεται να το μαρκάρει σε αυτή τη φάση ο Σιώπης. Να πηδήξει ο Σιώπης να κάνει τι έχει. Ανέτοιμος ο Μαυράη. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να το κάνει. Ανεβαίνει ο Μαυράη, ανέτοιμος είναι. Εντάξει, δεν πρέπει να πάρει πόδι. Είναι ανέτοιμος και αυτό. Πώς θα πάρει. Πιστώνεται λάθος τον Ερέρα. Ένα λεπτό. Όταν είναι ανέτοιμος. Το δίδυμό σου πιστεύω ότι είναι Δελιζήση Σόουζα. Πώς θα είναι έτοιμος με τα παιχνίδια, δεν θα είναι. Πώς θα γίνει, για να παίζουμε φιλικά. Ας τον κάνετε δικές προπονήσεις, δε φίλε. Λοιπόν, έχεις ένα δίκιο γιατί με τον Μπουμπί και ο. Μετά φυσικά δεν έπαιξε όμως σέντερ μπακ. Τον έβαλε αμυντικό χαφ τον. Το Μαυράη. Όχι το Μαυράη, το Σόουζα. Το Σόουζα, ναι. Τον έβαλε αμυντικό χαφ, δεν έβγαλε. Δηλαδή βλέπω το Σόζα και λέω έχει βγει ένας από τους δύο. Και τους βλέπω και τους δύο μέσα. Α, λέω αμυντικό χαφ τον έβγαλε. Τον Κωνσταντινιδάκο τον είδες. Θα σου πω για τον Κωνσταντινιδάκο, δεν διαβάζει. Γιατί δεν διαβάζει τα τέτοια μου, τα post μου. Δεν διάβασε. Διάβασα πολύ περιεκτικά. Γιατί για ναι, θα πω. Λοιπόν, στο δεύτερο μήχρονο πραγματικά φάνηκε όχι και ο τόσο καλός Άρης, αλλά ένας υποφερτός Άρης, ένας Άρης που θύμισε λίγο τον Άρη των πρώτων τουλάχιστον αγωνιστικών. Με τις γρήγορες εναλλαγές, με την κίνηση χωρίς μπάλα, οι παίκτες, η μπάλα έφευγε με τη μία, έκανε κάποιες ευκαιρίες, ήταν και άτυχος, όπως και στα Γιάννενα. Δηλαδή, ο Άρης σε κανένα παιχνίδι από τα έξι που έχει παίξει, ή ο αντίπαλος του, ανεξαρτήτως όπως λέει ο Τάσος, που δεν είναι ακόμη τα ντέρμπι, δεν ήταν καλύτερος σε κανένα μάτς ο αντίπαλός του. Παρ' όλα αυτά έχει δύο ήττες και τέσσερις ήττες. Ναι, και τέσσερις νίκες και δύο ήττες. Ναι, είναι αναποτελεσματικός. Κάτι ένα ευκαιρίο. Σωστά, είναι αναποτελεσματικός. Ήταν και άτυχος. Και φυσικά έχουμε. Γιατί πάντα λέμε τα δικά μας πρώτα λάθη. Εδώ να πω ότι για μένα, συγγνώμη, προπονητής δεν είμαι. Δεν έχω πάει ούτε στο. Πώς λένε αυτά, στην κολονία να σπουδάσω ούτε τίποτα. Αλλά συγγνώμη, Ερέρα, στο 78 πάλι να βάλεις τον Μαρτίνεθ. Συγγνώμη, οι δημοσιογράφοι του Άρη. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ένας δεν μπορεί να του κάνει την ερώτηση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν τον προσβάλλεται. Ο Μαρτίνες, πόσο τη 100% είναι έτοιμος, μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Μπορεί να βγάλει 45 λεπτό. Μπορεί να βγάλει 30 λεπτό. Πόσο τη 100% είναι έτοιμος, για να ξέρουμε και να κρίνουμε κι εμείς. Δεν είναι κακό. Δεν τον προσβάλλεται τον προπονητή αν τον κάνετε μια τέτοια ερώτηση. Συγγνώμη, χθες πρέπει να ήταν δημοσιογράφοι του Άρη κάτω. Του έκανε ένας αυτή την ερώτηση του Ερέρα. Συγγνώμη, Ερέρα, στο 78 πάλι τον Μαρτίνες σου πήρε το μάτς μαζί με το Σιώπη στο προηγούμενο και το βάζει στο 78. Για μένα, στο συγκεκριμένο λεπτό, ή βάζει τον Ασλίδη για να γεμίσεις πιο πολύ την περιοχή, ή τον Μαρτίνες το βάζει στο 45. Καλά, κάνετε υποδείξεις στο μεγάλο προπονητή Ερέρα, τον Πάκο Ερέρα. Γιατί, ναι, που εσείς τον πολυδιαφημίζατε. Είναι καλός προπονητής. Και άνετα πεντάδα, και κύπελο θα πάρουμε. Ένα, και όλους σας ξεσκίζουμε. Και ξαφνικά με μία ήττα που την πρόβλεψα την Παρασκευή. Εγώ ακόμη λέω ότι θα πάμε στην πεντάδα. Την πρόβλεψα την Παρασκευή την ήττα. Εγώ λέω ότι.
Εγώ δεν είπα ότι θα πάμε στην πεντάδα με νίκες. Αν κάνουμε μόνο νίκες. Δεν ξέρω ότι μία φορά κάνει τρεις αλλαγές στο 80 μαζεμένες. Τώρα βάζει ανέτοιμους ποδοσφαιριστές. Κάνει και λάθη. Μαθαίνει το πρωτάθλημα κι αυτός. Νέος είναι. Εντάξει, okay. Θα κάνει και λάθη. Εντάξει. Είναι καλός προπονητής. Okay. Μ' αρέσει που αυτό που είπε και ο Θόδωρος. Ότι ο Άρης δεν παρεκκλίνει του πλάνου του μέχρι το 93. Και ο Θόδωρος Κιζερίδης. Ο Θόδωρος που ήταν προχθές. Ο φίλος μας. Ποιος Κιζερίδης. Δεν παρεκκλίνει του πλάνου του. Έχει ένα πλάνο παιχνιδιού. Σε αυτό βασίζεται. Δεν πανικοβάλλεται ανάλογα ούτε αν χάνει, ούτε αν είναι 0-0, ούτε αν κερδίζει. Εμένα μου αρέσει αυτό. Και ο προπονητής θα κάνει λάθη. Μαθαίνει αυτό στο πρωτάθλημα. Εγώ είμαι πολύ σίγουρο. Αλλά χάνονται στόχοι. Λοιπόν, δεν είχατε κανένα στόχο. Πώς, είχατε υψηλούς στόχους. Δεν είχατε κανένα στόχο. Κάτσε, Ζάχο. Να πω. Τρεις αγωνιστικές δεν λέγατε όταν έκανε τα τρία. Συγγνώμη. Εδώ ήμουνα. Τι λέγατε λοιπόν. Τα τρία στα τρία όταν κάνατε. Ένα λεπτό. Και πέντε λεπτά. Εγώ μιλάω για μένα. Τώρα το τι λένε οι για σένα. Εγώ δεν μιλάω για σένα. Εγώ εσένα ξέρω τι έλεγε. Όταν βγει κάποιο Αριανό που θα έλεγε ότι πάμε για πρωτάθλημα, θα του πει ρε φίλε, έλεγε για πρωτάθλημα. Εγώ δεν σου έλεγα για πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Εγώ λέγατε, για τον Ζάχο. Λέγατε έτσι, ναι. Αριανάρα και ο Ωραία. Πάκο Ερέρα και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έκανε ομαδάρα και θα σας ξεσκίσουμε όλοι. Πολύ καλή όλους ομάδα και γυρίσαμε και επιστρέψαμε. Εγώ λέω. Και μέσα στο Καρυλάο τρία θα σας ρίξουμε και όλους θα τους κερδίσουμε. Θα τώρα ξαναπώ. Τι πάθατε. Μα δεν άρχισε γκρίνια. Στο Καρυλάο μόνο νίκες έχουμε. Τι έχουμε. Εκτός έδας δύο ήττες έχουμε. Και ξαναλέω. Πάλι λέω ότι ο Άρης θα βγει. Αν θυμάσαι, είπα εύκολα, δύσκολα, πιστεύω εύκολα, αλλά και δύσκολα, ο Άρης είναι στην πεντάδα, στο είχα πει. Και θα διεκδικήσει από πάνω ή από κάτω. Εγώ λέω από πάνω. Ναι, γιατί, από κάτω. Γιατί, κοίταξε λίγο. Εσύ πες από κάτω. Εγώ να σου πω γιατί. Ωραία. Μου επιτρέπεις. Να σου επιτρέπω. Ναι, κάνουμε διάλογο, αλλά να. Γιατί να λοιπόν. Γιατί λοιπόν. Σε ρωτάω από πάνω ή από κάτω. Έχεις 12 πόντους. Ναι. Παίζεις με τον ΠΑΟΚ, λογικά θα χάσεις. Λογικά θα χάσει. Ασταμάτητο σου πάνω. 34 νίκες, 34 νίκες στα 35 τελευταία μάτσα. Εγώ λέω θα χάσει. Εσύ πες τα κουμπρά. Εγώ λέω θα κερδίσει 3-0. Καλά κάνει. Δικαίωμά σου. Χάνει λοιπόν από τον ΠΑΟΚ. Έρχεται μετά άλλη καρπαζά από την ΑΕΚ. Έρχεται μετά άλλη φάπα από την ομάδα του Προέδρου σου, του Ολυμπιακού. Δηλαδή έρχονται τρία μάτ που εδέχεται ενδεχομένω να μην πάρει πόντο. Μετά άλλο δεν πέφτει. Μένει στου 12 βαθμού ναι, και, ναι, και δε η από κάτω σου τι πρόγραμμα έχουν. Δεν σου λέω ότι πέφτει. Όχι. Δεν σου λέω ότι πέφτει. Σε ρωτάω μετά από αυτά τα τρία μάτς. Θα είσαι στην πεντάδα από πάνω ή στην πεντάδα από κάτω. Μα σε κάνω μια ερώτηση και δεν θα την ολοκληρώσω. Προφανώ δεν συμφέρει. Σε ξαναρωτάω και πε μου μετά από αυτά τα τρία μάτς. Θα είσαι στην επάνω πεντάδα ή στην κάτω. Ωραία. Και ξαναλέω. Και τρει ήττε να κάνουμε. Με 5-0 την καθεμία, ο Άρης θα είναι στην πεντάδα. Σου το είπα πριν κάνω τις μεταγραφές, στον Ραπτόπουλο είμαστε, ανεξαρτήτου μεταγραφών, σου είπα ο Άρης θα είναι στην πεντάδα. Μάλιστα. Ο άλλος είπε τετράδα, ο Νίκος. Εντάξει, ήταν λίγο πιο αισιόδοξο. Εγώ σου είπα πεντάδα. Σου το είπα πριν δω τις μεταγραφές. Τώρα βλέπω και τις μεταγραφές που το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταγραφών μας είναι και πετυχημένες. Θα πω όμως και τις αδυναμίες. Λοιπόν, εγώ λέω και τρεις ήττες. Τρέγα να τον ακού. Έβδομος θα βγει. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Έβδομος, όγδος. Και είναι πολύ καλή θέση για μια ομάδα η οποία ανεβαίνει μετά από 4 χρόνια είμαστε, στη μεγάλη κατηγορία. Δεν είναι κακή θέση. Ωραία. Το έβδομος, όγδος. Η άποψή σου. Έτσι. Ακουγόμαστε και θα δούμε η εκτίμηση φυσικά. Δική σου ή δική μου. Φυσικά. Ωραία. Εδώ πέρα είμαστε. Γιατί λοιπόν, όχι. Άρα, λέω ότι είπα και για τον Ερέρα, είπα γιατί πάντα πιάνω πρώτα τα δικά μας λάθη, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε πρώτα το σπίτι μας, τον εαυτό μας και μετά θα πάω στα άλλα. Θέλω να πω ότι ο καλύτερος για μένα του γηπέδου ήταν ο Σιώπης και βλέπω ότι ανεβαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι και σε λίγο θα ξεκινάει η ομάδα από αυτόν και πιστεύω, γι' αυτό τον έκραξα σε εισαγωγικά πριν δύο εβδομάδες, πιστεύω σε αυτό το παιδί ότι θα γίνει η σημαία, θα γίνει η απαρχή και ο κορμός του Άρη των επόμενων ετών και θέλω να μείνει να κλείσει και την καρδιά του στον Άρη, αν είναι δυνατόν. Μετά θεωρώ ότι η ευχάριστη έκπληξη ήταν ο δικός αυτός που με έλεγε ο Κωνσταντινίδης, που από τη στιγμή που μπήκε από τη δεξιά πολύ πλευρά ήταν πραγματικά πολύ καλός και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα και τις κάθετες στις είδε που του δώσαν και το 1-2 έπαιξε και χωρίς την μπάλα κινήθηκε και τον είδα πραγματικά μου θύμισε αυτό που είπες εσύ. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός γιατί τον Μάτος τον έχω εγώ σε μεγάλη εκτίμηση. Άσχετα που στα τρία μας πρέπει να παίρνει 2,5 κόκκινες. Εγώ με μεταφορική έννοια είπα ότι είναι ο Έλληνας Μάτος. Ωραία. Ο Μάτος είναι πολύ καλός παίκτης. Παικταράς είναι για μένα. Για τα ελληνικά δεδομένα μιλάμε φυσικά πάντα. Άσχετα που στα τρία μας πρέπει να παίρνει 2 κόκκινες που δεν τους δίνουν. Είναι άλλο θέμα αυτό. Ποιος λέμε για την ποδοσφαιρική του αξία. Έχει διαιτητική εύνοια ο Πάου. Ναι, όχι, όχι. Ο αγώνας του εντάξει. Είναι αυτά μου εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο διαιτητή. Στον Κομίνη.
Λοιπόν, όταν δεν παίρνει αυτό το πέναλτι, καταρχήν σε σένα απευθύνομαι. Mm. Ο Κομίνης, mm. πιανού διαιτητή τη Παράγκα είναι. Φίλτατε τρέγια. Είναι τσάκ, σα στέλνει στο πρωτάθλημα, αλλά τσάκ, δεν είναι. Τον Αριανό, τον κύριο Γραμμένο να ρωτήσει. Άσε. Σε στέλνει στο πρωτάθλημα, τη δική σου λογική πάω. Άρα είναι τη ΣΑΕΚ, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τη ΣΑΕΚ δεν είναι διαιτή. Βεβαίως. Δεν είμαι εγώ με την ΑΕΚ φιλαράκι. Υπέρ της ΑΕΚ, με την ΑΕΚ δεν είμαι φιλαράκι, μου λε. Εσύ τι λες, ότι είναι άλλο, νου. Όχι, με τη δική σου λογική. Εγώ λέω ότι δεν. Εγώ δεν ξέρω με ποιον εσύ, λες ότι είναι με την ΑΕΚ. Mm. Και σου στέλνει στο πρωτάθλημα. Πω με τη δική σου λογική. Ναι. Με την ΑΕΚ είναι. Είναι ο Κομίνης, είναι ΑΕΚ. Από κάτω φοράει το δικέφαλο ετών του ΑΕΚ. Εγώ δεν είπα ότι είναι ΑΕΚ. Εγώ είπα ότι ευνόησε την ΑΕΚ γιατί είπε ψέματα στο δικαστήριο. Άρα είναι τη επιρροή τη ΑΕΚ. Άμα είπε και ψέματα, ακόμη χειρότερο. Mm, μπράβο. Άρα είναι τη επιρροή ΑΕΚ. Φυσικά. Εφόσον καλά, εγώ είμαι με το Μελισανίδη, με το Κατούλη, φιλαράκι. Ναι. Πώς δεν πήρε αυτό το πέναλτι που θα το έδινε και ο Δάρας. Ποιο πέναλτι? Αυτό το πέναλτι 47. Γιατί δεν έπαιζε υπέρ τη ΑΕΚ. Δεν έπαιζε? Δεν έπαιζε υπέρ τη ΑΕΚ. Αν ήταν η ΑΕΚ, θα το πήρε. Μα είμαι φίλος και παράδειγμα τη ΑΕΚ, μου λες. Γιατί δεν το πήρα το πέναλτι? Τι σχέση έχει, ρε φίλε, το ένα δεν έχω. Μα μου λες ότι δηλαδή, είναι όπου, δηλαδή όπου παίζει ο Κομίνης, επειδή είναι επειδή το δικό σου το σκεπτικό ο είναι ΑΕΚ. Αυτό είναι αστείο που λες. Όχι, δεν είναι αστείο. Τη λογική σου παίρνω. Ο Κομίνης είναι στη ΑΕΚ. Να ολοκληρώσω. Άκουσε λίγο. Ο Κομίνης είναι στη ΑΕΚ. Αυτό είναι, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά είναι λογική παιδιού τρεις δημοτικού. Είμαι παιδιού, λογική αυτή. Ο Κομίνης, για να ξέρεις πώς γίνονται τα πράγματα. Για πέσα μου, δεν θα μάθεις. Θα σφυρίξει όμορφα και ωραία υπέρ τη ΑΕΚ όταν χρειαστεί. Σε ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ, σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ, σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αν θέλει τους βαθμούς η ΑΕΚ, δεν θα σφυρίξει σε μια καινούργια ομάδα που ήρθε στην πρώτη εθνική μετά από 4 χρόνια και λες, παίζει με τον Πανιόνιο. Το κατάλαβα. Και αν κατάλαβες καλά, ο Κομίνης σφυρίζει πάντα υπέρ των ομάδων της Χαβούρας. Άρα εγώ που εσύ από την αρχή της χρονιάς εδώ πέρα μας λες ότι είμαι φίλος με την ΑΕΚ, ποιο είναι εμένα το κέρδος μου να είμαι φίλος με την ΑΕΚ όταν αυτό που ελέγχει τον διαιτητή δεν μπορώ να πάρω. Όχι το 50-50 πέναλτι, το 100-0 πέναλτι. Ποια είναι το κέρδος? Εσύ τώρα τι κάνεις, επαιτείς? Δεν επαιτώ, εσύ το λες αυτό. Εγώ πάω με τη δική σου λογική. Λες. Αυτή τη στιγμή επαιτείς εμέσως πριν σαφώς. Δεν επαιτώ. Από το συνέτερό σου παραδέχεσαι ότι είναι ο κύριος Μελισανίδης. Εσύ το λες αυτό, εγώ δεν το λέω. Έτσι, με τη δική σου λογική πάω εγώ τώρα λοιπόν. Όχι, εγώ πάω με τη δική σου λογική. Επαιτείς όπου παίζει ο διαιτητής που ευνοεί την ΑΕΚ να ευνοεί και σένα. Μα εσύ το λες. Εγώ λέω ότι δεν είναι έτσι. Mm. Εσύ το λες ότι είναι έτσι. Εγώ δεν εσύ είπα... λες ότι είμαι φίλος με την ΑΕΚ. Εγώ δεν το είπα διαιτητικά. Με τι είμαι φίλος? Εγώ το είπα. Πήρμε ούζα, τι κάνουμε? Εγώ το είπα παραγωγικά. Δηλαδή, έτσι. Ποιο κέρδος έχω? Είναι φίλοι παραγωγικοί. Ποιο είναι το κέρδος μου? Κάτι λεσβερίσια με κάτι παίκτες είχατε με τον κύριο Μελισσανίδη. Άρα εγώ για να πω τώρα, εγώ τουλάχιστον όσοι με ξέρουν φωνάζω για ξένους διαιτητές εδώ πάνω από μια. Πενταετία, εξαετία, λέω σε όλα τα παιχνίδια όμως. Δηλαδή και στο Ξάθι, Λάρισα σήμερα πρέπει να είναι ξένοι διαιτητές. Τώρα να μας πεις, λέω, ήταν πέναλτι δεν ήταν? Ποιο, του Άρη? Τώρα εντάξει, ναι. Δεν είναι. Κοίτα, για τα οφθαλμοφανή δεν μπορώ να λέω. Ποια οφθαλμοφανή? Για τα οφθαλμοφανή δεν μπορώ. Ο φίλος σου, ο κύριος Ραπτόπουλος, αριανός δηλωμένος και αέξης. Αριανός δηλωμένος και αέξης. Ο κύριος Ραπτόπουλος, ο φίλος σου, δήλωσε ότι δεν είναι. Εντάξει, μαγκιά του, καλά κάνουν. Καλά κάνω. Έχει έλλειψη προφανώς από αργιανίδικα τηλέφωνα στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν έχει έλλειψη από αργιανίδικα τηλέφωνα. Έτσι, δεν υπάρχει άλλη λογική. Εγώ σου λέω που είπες και πολύ φίλοι και αρκετά. Εγώ λέω, φίλοι, εντάξει, ναι. Η άποψή ότι, του. Ναι, να αλλάξω εγώ την άποψή του. Ναι, και εσύ μπορεί να πεις ότι δεν είναι. Εγώ άκουσε. Εγώ αυτό το πέναλτι π.χ. εγώ σου το είπα εδώ πέρα. Είμαι αντιπαοξής. Ναι. Θέλω ο ΠΑΟΚ να διαλυθεί να κάνει και εσύ το ίδιο για τον Άρη. Αλλά δεν μπορώ αυτό, άμα ήταν δηλαδή η φάση, αυτή η φάση για τον ΠΑΟΚ, να πω ότι δεν είναι πέναλτι. Θα εκτεθώ εγώ. Θα εκτεθεί η αξιοπιστία των λόγων. Mm-hmm. Κατάλαβες. Mm-hmm. Άλλος το κάνει. Του Πρίγιοβιτς είναι πέναλτι με την Τρίπολη. Δεν είναι πέναλτι. Μπράβο. Δεν είναι. Ούτε και πέφτει, ούτε και του Άρη. Καλά κάνει. Κρινόμαστε όλοι. Ούτε και του Άρη. Πέφτει πριν κάτω να κουμπίσει. Λάθος κάνεις. Πέφτει πριν κάτω να κουμπίσει. Ωραία. Λάθος κάνεις. Τσιμπάει την μπάλα ο Πρίγιοβιτς όπως την τσίμπησε ο δικός σου. Okay. Έτσι. Και πάει ο τερματοφύλακας της Τρίπολης με τη φόρα που έχει και με μαζεμένα χέρια. Και γκρεμίζει το Πρίγιοβιτς. Είναι ο ορισμός του πέναλτι. Μόνο που εγώ δεν σου λέω, φυσικά τον βρίσκει, αλλά πέφτει ο δικός σου πριν τον βρίσκει. Και πώς τον είναι αυτός που έχει, ο Γκαρσία. Ναι. Ο Γκαρσία πέφτει στο πόδι πάνω του Μαύρου. Okay, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Και οι δύο, κατάλαβες. Μα ακουγόμαστε. Άμπραβο. Και κρίνει ο κόσμος. Δεν Άμπραβο, κακό. Φυσικά κρίνει ο κόσμος. Ακριβώς. Αλλά θέλω μια πραγματικά ουσιώδη. Ο Άγιος Κομίνης που το λέγατε όλοι. Η ουσιώδη διαφορά που είναι. Όλοι οι συνοπαδοί σας. Βασίλη. Ο Άγιος Κομίνης. Η ουσιώδη διαφορά. Τι έγινε τώρα ο Άγιος Κομίνης? Έγινε διάολος Κομίνης. Ένα κύπελο που δεν το άξιζε σου έδωσε.
Λοιπόν, κυπελάρα πανάξια. Λέω, πανάξια. Λέω, πού είναι η διαφορά. Fair play. Η διαφορά, αγαπητοί μου Αριανή. Εσύ μιλάς για Κύπρο 48 χρόνια. Ακριβώς. Μα γι' αυτό. Γιατί εγώ δεν μπλέκω με κομμίνιδες. Εσύ μπλέκεις με κομμίνιδες και με το παρακράτος γι' αυτό. Είδαμε και μέσα στο Καρτατζόγλιο που έμπλεξε με άλλους διαιτητές. Το ποδοσφαιρικό παρακράτος εννοώ. Για να μην παρεξηγούμε. Το πανηγύριζαν οι Ολυμπιακοί στο Λευκοπύργο. Αριανή, πόσα χρόνια το φωνάζει. Άρης Ολυμπιακός στο Καρτατζόγλιο 0-2. Ωραία. Θέλετε. Δύο φορές έπαιξες μέσα στο σπίτι σου και το χάσεις το κύπελο. Καρυπίδη, όταν είσαι σε βόθρο με λευκό κουστούμι, δεν μπορείς να είσαι. Ή θα μπεις και εσύ σαν σκατά, ή θα σε βιάζουν κάτσε, και να απολαμβάνεις τον βιασμό. Είναι νωρίς ακόμα. Περίμενε. Είναι νωρίς. Περίμενε. Να καθιερωθείς την πρώτη εθνική λοιπόν, κατηγορία και μετά. Αυτό που θέλω όμως. Από τις πέντε αγωνιστικές. Μία ώρα για ένα ράουντ ανάποδο και για τρία. Από τις πέντε αγωνιστικές. Μας έλεγες. Παροτρύνεις τον πρόεδρό σου να μπει, ξέρω εγώ, σε βόθρους. Λέω. Κάτσε να καθιερωθείς πρώτα στην μεγάλη κατηγορία. Άσε να, εγώ δεν σε διέκοψα όταν έλεγες για δύο ανάποδα ράουντ και για τρία τσατσαρίσματα. Λέω. Γιατί εσύ μας λες και όταν νικάς, εγώ πρώτη αγωνιστική παραδείγματος χάρη που κέρδισα, δεν είπα ότι με ακυρώσα κανονικό γκολ. Δεύτερη αγωνιστική που ξανακέρδισα, δεν είπα ότι δεν με έδωσαν πέναλτι στο 0-0. Καλά, αρχίσουμε τώρα. Τρίτη αγωνιστική που ξανακέρδισα, δεν είπα ότι δεν δώσα στον αντίπαλο πέναλτι που δεν υπάρχει. Δεν τα λέω. Με ποιον? Γιατί κέρδισα. Με το Λεβαδιακό. Με ποιον? Με το Λεβαδιακό. Έδωσα στο Λεβαδιακό πέναλτι που δεν υπάρχει. Έδωσα στο Λεβαδιακό. Πόσα πέναλτι έχει πάρει? Και τα δύο μου πέναλτι καθαρά. Δεν υπάρχει καμία βολία. Λοιπόν, λέω. Λέω και το λέω χρόνια. Εσείς που με ακούτε, είμαι τώρα σε καινούργιο ραδιόφωνο. Είναι και άλλοι που ακούν που δεν με άκουγαν λογικά πριν. Καρυπίδη, με λευκό κοστούμι σε αυτό το πρωτάθλημα δεν γίνεται. Ή θα πασαληφθείς κι εσύ, ή θα απολαμβάνεις τους βιασμούς. Και λέω, η διαφορά είναι πραγματικά η δήλωση του Κομίνη στην Τούμπα. Φοβήθηκα για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Ακριβώς αυτή είναι η δήλωση. Ακριβώς αυτή. Και τι έκανε. Λέω ότι ο Κομίνης στην Τούμπα. Μα τι έκανε. Τι έκανε ο Κομίνης αφού φοβήθηκε για τα παιδιά του. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, τι έκανε. Λέω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβήθηκε για κάτι. Δεν ξέρω τι. Εσύ το βλέπεις να φοβήθηκε. Τη δήλωσή του. Να σου πω και εγώ την άλλη δήλωσή του. Ότι παρετούμε από τη διαιτησία, δεν ξανασχολούμε. Ναι. Μα το ίδιο, λέμε. Το ίδιο λέμε. Λέω. Ναι, δεν ξεπαρετήθηκε. Μα δεν το ίδιο λέμε. Παρετήθηκε. Τι είναι να ξέρει ένα πρωτάθλημα ολόκληρο στον αέρα. Το χάρισε στους χάρτινους και το βλέπεις ότι σφυρίζει από τις 6 αγωνιστικές της πέντε σφύριξη. Το ίδιο λέμε από άλλη οπτική γωνία. Εγώ το ίδιο λέω. Λέω ότι ένας άνθρωπος που λέει ότι φοβήθηκε για την οικογένεια και τα παιδάκια του δεν έδωσε ένα καταφανέστατο πράγμα. Τι σημαίνει? Ότι τον Άρη δεν το φοβάται. Είναι πολύ απλό. Τον Άρη δεν το φοβάται. Φοβήθηκε. Δεν θα ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Σφύριζε πάω ΚΑΕΚ εκείνη την ημέρα. Φοβήθηκε κάτι από τους δύο. Τον Άρη, ξέρεις που τον έχει γραμμένο Κομίνης. Στα παλιά του τα υποδήματα. Τι να φοβηθεί από τον Άρη? Δεν το φοβήθηκε η Κουρουμπίλια. Δεν το φοβήθηκαν χθες οι άλλοι. Η Κουρουμπίλια του μπάσκετ φύριξε 60 φάουλ κατά του Άρη για τον μπάσκετ. Ποιος να φοβηθεί δεν τον Άρη τον καημένο? Αυτό λέω. Μα αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω να καθιερωθεί στην μεγάλη κατηγορία και μετά να πετύχει. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Ο Κομίνης είναι Άγιος τώρα. Ο Κομίνης είναι ο Άγιος Κομίνης που μας έλεγες ότι βρέθηκε ο Άγιος αυτός άνθρωπος και σας στέρισε το πρωτάθλημα. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Είναι Άγιος. Άγιος είναι ο Κομίνης. Άγιος είναι ο Κομίνης. Εγώ λέω. Και ξαναλέω γιατί εγώ δεν λέω άλλα παραπέντε και άλλα. Πανηγυρίζατε με Κομίνη. Όλα εδώ πληρώνονται. Λέω. Τίποτα δεν μένει ανεκπλήρωτο. Λέω. Ότι το πρωτάθλημα, τώρα. Το πρωτάθλημα το διέπουν κάποιοι κανόνες, παρέβησε κάποιους κανόνες. Αναθεματίστε και βρίσκε τον Κομίνη τώρα. Εμείς τα είπαμε πέρσι. Εγώ τα είπαμε, τον Κομίνη. Εγώ τον Κομίνη το ξέρω. Και αν έχεις εσύ υποστεί ένα Κομίνη, εγώ έχω υποστεί 30. Άστο. Ναι, άστο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, λέω ότι ή θα παίξει Σάρι με τους κανόνες του παιχνιδιού, ή αν δεν παίξει να απολαμβάνει τους βιασμούς. Είναι πολύ απλό. Ούτε μία ανακοίνωση δεν είδα, Καρυπίδη. Πέρασαν να πούμε μία μισή, δύο μέρες πέρασαν. Θα βγάλεις καμιά ανακοίνωση ή ήταν. Μπορεί να μας έπαιξε 50-50 ο Κομίνης. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί το... να θεωρεί ότι ήταν καλή διαιτησία. Μπορεί να μας το πει. Να βγει να μας το πει. Να βγει να μας το πει, άμα είναι καλή. Αν δεν ξέρω, προλίγο είπες κάτι. Λοιπόν, δεν άρα λέω, η σημαντική διαφορά, Αριανή, που με ακούτε, όσοι κι αν είστε, είναι εκεί. Ο Κομίνης φοβήθηκε στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ενώ τον Άρη τον έχει γραμμένο στα μέσα του. Πού να τον φοβηθεί? Για ποιο πράγμα να τον φοβηθεί? Δεν τον φοβήθηκε. Και καταλαβαίνεστε τι λέω, δεν τον φοβήθηκε. Άρα, ή θα παίξεις με τους κανόνες του παιχνιδιού που ο Άρης διαχρονικά, όχι φέτος, διαχρονικά
δεν μπορεί να παίξει ή κάτσε και κλαίγε. Και απολάμβανε τους βιασμούς. Στην πρώτη των περιπτώσεων που λες ότι ο Κομίνης φοβήθηκε στην Τούμπα. Αυτό το είπε, δεν το είπα. Να ολοκληρώσω. Μα αυτό το είπε. Είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και επίσης δήλωσε στην Τούμπα ότι δεν θα ξανασχοληθώ με τη διαιτησία. Ξανασχολήθηκε μια χαρά και σφυρίζει σε όλα τα μάτς. Εντάξει. Mm. Το αποτέλεσμα στην Τούμπα το είδαμε. Ναι. Χάρισε στα δικαστήρια που δεν παρευρέθηκε σε απανετά καλέσματα του αθλητικού δικαστή. Δεν παρευρέθηκε και χάρισε στην ουσία με τα υπομνήματα που έκανε και τις καταθέσεις το πρωτάθλημα στο Γατούλη. Εντάξει. Ένα δεύτερο. Εμένα η διαιτητική απόφαση του Κομίνη που σφύριξε γκολ μαζί με τον Ποντίκη και μετά πήρε την απόφαση πίσω, το ξανασφύριξε, το ξαναπήρε, μου στέρισε ένα πρωτάθλημα. Εσένα ενδεχομένως ένα αυστηρό πέναλτι αν το σφύριζε θα σου στερούσε μια ισοπαλία. Έχει τεράστια διαφορά. Και κάτι ακόμα. Το είπες και μόνος σου. Να μας απαντήσουν όλοι οι συνοπαδοί σου γιατί ο επίσημος Άρης και ο πρόεδρος του Άρη δεν έχει βγάλει ως τώρα, κάποια ανακοίνωση διαμαρτυρίας, κάποια ανακοίνωση κατά του Κομίνη, κατά της διαιτησίας. Γιατί? Δεν ξέρω, μας το πω. Βράζει από χθες όλος ο κόσμος του Άρη. Βλέπω στα social media, έτσι πέρα από την καζούρα και την πλάκα και το αυτό, να μας απαντήσουν οι φίλοι του Άρη γιατί δεν βγήκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο κ. Καρυπίδης ή όσοι είναι γύρω του να κάνουν μια ανακοίνωση. Θα βγάλουν μια ανακοίνωση κατά της διαιτησίας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό. Ή θα βγάλουν, μήπως βγάλουν. Α, δεν ξέρω. Μπορεί μέχρι 21 του μηνός που παίζει με τον Πάγκο να βγάλουν. Εγώ λέω ότι έπρεπε να βγει. 19 του μηνός, ναι. 19 Οκτωβρίου μπορεί να βγάλουν καμιά ανακοίνωση. Εγώ να λέω, το θυμηθούν εγώ το κομμή. Λέω ότι δεν γίνουμε γραφικοί σαν το Πανόπουλο και το Γκούγια να βγάζουμε στα ημίχρονα και στα τέτοια. Τελείωσε το ματς. Υπάρχει μια. Δεν μιλάμε τώρα για αμφισβητούμενη φάση. Υπάρχει μια καραμπινάτη φάση που γίνεται μπροστά του. Εγώ ίδιος εδώ πέρα είπα για το πέναλ του Λεβαδιακού που το είδα μετά ότι θεωρώ ήταν λάθος ανθρωπινό παρότι δεν τον ακουμπάει γιατί ήταν ακριβώς από πίσω του. Σε αυτή τη φάση ο Κομίνης είναι στα 2 μέτρα και είναι δεξιά από τη φάση. Την έχει πιάτο. Δεν υπάρχει κανένα άλοθη. Στον άλλο διαιτή που σφίριξε ένα πέναλ κατά του Άρη με τη Λεβαδιά τον έδωσε άλοθη. Ήταν από πίσω. Τον κάλυπτε ο τέτοιος και βλέπει έναν να πέφτει. Και εγώ θα το έδινα. Άσχετα που δεν τον ακούμπησε. Εδώ δεν υπάρχει κανένα άλοθη. Και λέω κάτι που σίγουρα το ξέρει ο Καρυπίδης. Δεν ξέρω, δεν είναι νέος ο τέτοιος και στη Βέρεια ήταν. Καρυπίδη, ή παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού ή τζάμπα λεφτά βάζεις όσα βάζεις. 5 ευρώ, 10, 20. Παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού. Άρχισαν τα όρια. Ναι, παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν γίνεται ο Άρης να μπορεί να μην παίξει. Λοιπόν, για να πω σε ένα μήνυμα και να πάμε στο διάλειμμα και στις γραμμές. Φίλε Πέτρο, το είπα. Μου λέει ο Μαρτίνες έπρεπε να μπει στο 46. Το είπα. Το Μαρτίνες το βάζει στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλαξε το παιχνίδι στο μάτσο με την Τρίπολη. Στο 78 βάζει τον Ασλίδη. Γεμίζει την περιοχή για καμιά σέντρα έτσι και το άλλο βαρύ κορμί και ψηλό κορμί. Αυτό κάνεις. Δεν με προπονείς, αυτό θα έκανα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το δεύτερο. Αμέσως μετά το 23-10. 2,87 και 3,8 για δικό σας όπως και το 69,45, 2,87 και 3,8. FM και ενώ το μήνυμά σας, τη σκέψη σας, το σχόλιο σας στο 54,526. Βασίλη, επί το έργο. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107 και 4, εκπομπή που ακούτε τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούρλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Ανοίγουμε τις γραμμές στο 23-10-287 και 3-8-49-45-287-3-8 για δικό σας. Όπως και FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-5-26. Να πούμε ότι άλλο ένα βράδυ κοντά μας είναι Skies Aviation Academy, κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες άμεσα δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στη Μπερέα, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10, πληροφορίες και στο skies.gr και στο τηλέφωνο 23 920 21 100. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Ανοίξαμε το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, και καλή εβδομάδα. Ναι, γεια σας. Μα οξύ, λίγο κατέβασε λίγο το αυτό, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, δεν το κατέβασε. Πολύ αλαζονία, ρε. Δεν είναι καμιά αλαζονία, είναι η αντικειμενικότητα. Είναι η αντικειμενικότητα και αυτό όχι, που ισχύει. Όχι, άκου το, εγώ πήρα να μιλήσω. Είναι αυτό το που ισχύει, δεν το πήρες, είναι η άποψή μου.
Είναι η άποψή μου. Δεν το πήρες το μήνυμα το τι θα πάθεις. Έβαλες το καλύτερο σου παίχτη, το Μάτο, να μαρκάρει το. Το Μάτο δεν το έβαλα, φίλε. Το έβαλα λίγο στο δεύτερο το Μάτο. Ναι, για να είναι λίγο έτοιμος. Τι τον έκανε, είδες τι έπαθε. Τι έπαθε. Τι τα είδες τα πέναλτι. Ποια πέναλτι. Ε? Κάρτα είναι, φίλε, για θέατρο, δεν είναι κανένα πέναλτι. Θέατρο είναι. Για δες καλά τη φάση. Εγώ την είδα τη φάση. Δεν θα το αλλάξει. Την είδα τη φάση μια χαρά. Δεν είναι ο διαιτητής να τα πνίξει αυτά, φίλε. Μια χαρά την είδα εγώ τη φάση. Μη στεναχωρείς. Ξέρεις κάτι. Ήρθες το 10 με το Βιερίνια 20 χρονών και σε ξεφτέλησα. Σόπα. Πώς με ξεφτέλησες. Πού θα έρθεις καημένε. Πώς με ξεφτέλησες. Πού θα έρθεις καημένε και μιλάς για τριάρες. Στο σε μια άποψη. Τρία λίγα είναι τα τρία. Θα φάει το 2-0 πάλι και θα τελειώσει. Εσύ λες εμένα καημένο που έχεις ξεφτελήσει την πόλη με τρεις συμβιβασμούς. Όχι, φίλε, όχι, ρε, φίλε, όχι. Ναι, ρε, άστον, ρε, άστον, ναι, ρε, φίλε. Άστον, όχι τέτοιες εκφράσεις, είπαμε. Θα στήσεις ο Βικελίδης και θα ρίξει τρία κόλ. Άστονα, εκτίθεται, εκτίθεται. Πιστεύω ότι εκτίθεται. Έχεις μένει, πάρτε πάμε. Εντάξει, όχι, μη χαρακτηρίσω όμως, είναι η άποψή του. Ναι, εντάξει, υπερφύαλος, τέτοιος, εντάξει. Αυτή ήταν, συγγνώμη, αυτή ήταν, φίλε, μεγαλομανία προς Σαββίδη. Τώρα με Σαββίδη που έχουν και χρήμα και τέτοιο δεν θα έχουν. Παοξί, βάλτε πάμπερς και λάτε. Φίλε, εγώ ένα θα σου πω. 21 του μηνός, κάνε μπάνιο και χωρίστρα και έρχομαι. Κάνε μπάνιο, κάνε και χωρίστρα δεξιά, την προτιμώ και έρχομαι. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Β' Εθνικούχε, κατάλαβες. Κάνε χωρίστρα, κάνε και μπάνιο καθαρό σε θέλω και έρχομαι. Λοιπόν, να πέσουν οι τόνοι. Κατάλαβες. Άνα μπράβο. Θα με πεις εμένα γελίο. Ξεφτύλησες την πόλη τρεις φορές, θα με πεις εμένα γελίο. Το πήρε πίσω, ρε, το πήρε πίσω. Βρες δικαιολογία, εγώ σου λέω. Άντε, Βιτάμ, σήκωσες και μπαεράκι. Κοίτα να καθιερωθείς. Άκου λίγο, ρε, Βιτάμ. Κοίτα να καθιερωθείς πρώτα στην πρώτη εθνική και μετά να με πεις εμένα γελίο. Ακούς, Βιτάμ. Ε, Βιτάμ. Τι να δω τι κάνεις, ρε. Τι να δω τι κάνεις. 100% κατηφόρα έχει στο Πακιόνι, δεν το βλέπετε. Άκουσε, τι κατηφόρα, ρε. Ένα μάτς, ένα ολόκληρο ημίχρονο, το πέταξε η προπονητάρα σου στο κάλο των Αχρήστων. Δεν μου λες, ναι βέβαια, από το τέλος έπρεπε να ζουν. Άκου λίγο, δεν μου λες. Δεν έχουμε το φάρδο σου. Άκου λίγο ρε φάρδος, ο πρόεδρός σου, ο Γαύρος, ο πρόεδρός σου Ολυμπιακός, γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση κατά του Κομίνη. Δεν σας αρέσει η αλήθεια. Δεν σας αρέσει η αλήθεια, αγοράκια. Δεν την αντέχετε την αλήθεια, πουλάκια μου. Εδώ θα ακούτε αυτά που πρέπει, όχι αυτά που σας γαϊδεύουν τα αυτιά. Στα άλλα ράδια. Κατάλαβες. Θα τα πούμε. Αν θες να σε γαϊδεύουν αυτιά, σε άλλα ράδια, φιλαράκι. Αν με απαντήσεις γιατί ο πρόεδρος δεν έβγαλε ανακοίνωση για το Κομίνη. Λοιπόν. Γιατί δεν βγάζει. Ναι. Λέγερε. Λέγερε, άντρα. Λέγερε, άντρα. Γιατί δεν βγάζει ο πρόεδρος ο Γαύρος ανακοίνωση για το Κομίνη. Ακούς. Έχουμε μαδάρα. Άμα έχεις ομαδάρα, να μην κλαις, γιατί δεν σε έδωσε ο Κομίνης ένα πέναλτι. Να μπεις μέσα και να του ξεσκίσεις τον Πανιόνιο. Άμα έχεις ομαδάρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άκρη. Αφού έχεις ομαδάρα, να μπεις και να ξεσκίσεις τον Πανιόνιο αγωνιστικά. Έτσι θέλω. Έτσι, άστο. Έτσι να μας υποτιμούν, άστο. Θα φύγουν με τα ούπε. Τον έκανε το Βιερίνα και έφαγε δύο κάρτε. Με την ουρά στα χέρια θα φύγουν. Λοιπόν, έτσι. Πού πα, τον είναι καημένο, κάτσε να δει τι θα πάρει. Κάτσε να δει τι θα πάρει στον Βικελίδη. Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε άκρη, τελείωσε. Είπε αυτό που είπε, αυτό είπε αυτό που είπε. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει διπλό το παιχνίδι. Αν πάρουν και θα πανηγυρίσουν κιόλα. Έτσι πιστεύω. Αυτό πιστεύει 0-3. Για να δούμε, κοντά είμαστε. Εσύ λε τώρα ότι ο Πάοκ. Ναι. Αν θα πάρει χ, θα πανηγυρίσει τον Κλεάνθη. Ναι. Ε? Εσύ, ναι. Αν θα πάρει χ, θα κατέβει στο Λευκοπύργο. Για να δούμε. 34 νίκες στα 35 παιχνίδια. Ποιο θα με σταματήσει, ρε, το τρένο. Το ασπρόμαυρο τρένο, ποιο μπορεί να το σταματήσει. Όπως ο Στάσου μου λέει εδώ, περίμενε. Δεν μπορεί το τρένο του Λουτσέσκου να το σταματήσει κανένα. Πάρτε το χαμπάρι, 21 του μηνός θα κλαίτε. Μέχρι τότε όλοι βγάζετε γλώσσα. Ήρθατε από τη Β' Εθνική υπερόπτες. Και ξαφνικά τώρα σας φταίει ο Πάκο, σας φταίει ο Μαυράης, σας φταίνε όλοι. Φίλο. Γιατί καλησπέρα. Δεν μπορεί να κερδίσει τον Πανιόνιο. Καλησπέρα. Γεια σας. Ανάψαν, γεια σου. Ανάψαν τα αίματα, ωραίο είναι αυτό. Έλα φίλε, καλησπέρα, το όνομά σου αν θες. Τι γίνεται παιδιά, καλά είστε. Καλά. Δεν με κατάλαβες Τάσο. Έλα, Κυρνίκος είσαι. Ο Κυρνίκος, Κυρκώστας είμαι. Εντάξει. Εξής, Συνεταιράκια είστε. Ναι, συνεταιράκια. Αυτό πήραμε το πέναλτι. Γεια σου, κύριε Κώστα.
Μην ανεβάζετε τόνο, σερ. Δεν όχι, μα δεν ανεβάζετε. Καλά, δεν είμαστε και εκκλησία. Στην εκκλησία είμαστε. Δεν είπαμε τίποτα. Λοιπόν. Του τόνου ανέβασε ο φίλο, ο προηγούμενο που με είπε γελίο. Το πήρε πίσω. Εγώ έω τότε μιλούσα πολύ όμορφα. Ανακάλεσε, ανακάλεσε. Πάμε, πάμε, κύριε Κώστα, πάμε. Εκείνη την ώρα έπρεπε να το κλείσει. Όχι, δεν ανακάλεσε, λοιπόν, ανακάλεσε, όντως. Ήθελα να δω τι άλλο είχε να πει, αν δεν είχε τίποτα άλλο να πει. Έλα, ναι, κύριε Κώστα, σας ακούμε. Τώρα όσον αφορά τον Άρη, έχει τρία παιχνίδια τώρα. Ναι. ΠΑΟΚ μέσα. Ναι. ΑΕΚ έξω, Ολυμπιακό μέσα. Ναι. Εκεί θα φανούν οι πραγματικές δυνατότητες της ομάδας. Σωστό. Πόσους βαθμούς, κύριε Κώστα, πιστεύεις να πάρει ο Άρης από αυτά τα παιχνίδια? Δεν μπορώ να κάνω προβλήματα. Την άποψή σου, το πιστεύω σου. Το πιστεύω μου είναι ότι... Θα πάρουμε ένα-ένα. Τον ΠΑΟΚ τον κερδίσει ή θα χάσει. Τον ΠΑΟΚ τον βλέπω χ. Χ. Ένα βαθμό λες εσύ. ΑΕΚ Άρης. Ναι. ΑΕΚ Άρης θα χάσει στην Αθήνα. Ένα βαθμό. Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός στην καλύτερη περίπτωση χ. Άρα θα πάρεις τα, έτσι κατά την άποψή σου, δύο πόντους στα τρία μάτς. Δύο πόντους στα τρία μάτς. Έτσι βλέπω εγώ. Αποτυχία είναι. Η άποψη δεν είναι αποτυχία. Η άποψή του. Για μένα αποτυχία. Δεν είναι αποτυχία. Είναι η ομάδα ανέβηκε στην Αλφα Εθνική φέτος. Ναι. Πάει ο προπονητής, ναι. Έκανε 20 μεταγραφές για να στήσει ομάδα. Ναι. Η ομάδα θα δείξει από τις αρχές του δεύτερου γύρου. Κύριε Κώστα, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Γιατί εγώ ναι. δεν σας ξέρω, είμαι καινούριος εδώ στο ραδιόφωνο, δηλαδή επειδή ναι. εσείς βγαίνετε τακτικά από ό,τι κατάλαβα. Όταν ανέβηκε η ΑΕΚ, δεν είπατε ότι είστε? Ναι. Όταν ανέβηκε η ΑΕΚ πρώτη χρονιά από την Β' Εθνική στην Α, είπατε ότι στα τρία συγκεκριμένα μάτς θα πάρει δύο βαθμούς η ΑΕΚ? Είμαστε διαφορετικά μεγέθη, αγαπητοί. Τι λέτε, κύριε μου, σοβαρά? Κύπελο πήρε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η ΑΕΚ όταν ανέβηκε την πρώτη χρονιά είχε καλύτερη ομάδα από τώρα από το φετινό Άρη? Τώρα, σου λέω ότι είμαστε διαφορετικά μεγέθη. Τι θα πει αυτό, κύριε μου? Σας ρωτάω, ο ρόστερ είχε και καλύτερο. Και στην διαιτησία. Α, μπράβο. Εντάξει, τώρα τελειώσαμε. Ναι. Άρα δεν μιλάμε για αγωνιστικά, μιλάμε για διαιτησία. Σοβα, ωραία, εντάξει. Και στην διαιτησία. Α, τώρα, και στην διαιτησία. Άρα. Και στην διαιτησία. Άρα, αν σας ρωτούσα πριν δύο χρόνια, αν ήμουν εδώ στο Λίμπρο και σας ρωτούσα, θα μου λέγατε ότι στα τρία συγκεκριμένα μάτς θα πάρει ΑΕΚ περισσότερους από τους δύο βαθμούς που δώσατε στον Άρη, λόγω διαιτησίας, έτσι. Ωραία. Το καλύψαμε το θέμα. Κύριε Κώστα, έλα. Γιατί ο κύριος Καρεπίδης δεν έβγαλε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας, αφού έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος του Άρη ότι είναι πέναλτι κατά του Κομίνη? Εσύ είπες ότι δεν είναι πέναλτι. Τι θα κερδίζετε? Τι θα κερδίσει με την ανακοίνωση? Δεν ξέρω. Θα συναντηθεί αύριο με τον να εκφράσει επισήμως την αγανάκτηση του κόσμου. Θα συναντηθεί αύριο με τον Πέρε. Να μην ζητάει μόνο διαρκείας. Εγώ ξέρω ότι αντί της ανακοίνωσης η πρωτοβουλία που παίρνει για να προτείνει στον υπουργό τα παιχνίδια του Άρη με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να τα παίζει ξένος διαιτητής είναι η καλύτερη ανακοίνωση. Αυτό είναι κατά του, να ξέρεις. Δεν ξέρω, κατά, υπέρ, δεν ξέρω. Με Έλληνες διαιτητές μπορεί να τον άφηνα καμιά κλωτσοπατινάδα. Ναι. Τώρα δεν είναι, έχει. Άμα θα πάει να παίξει στον Κλεάνθη με τον ΠΑΟΚ κλωτσοπατινάδα όπως έπαιξε με Σπάθα και άλλες χρονιές και άλλες ομάδες, θα τελειώσει με 8. Δεν χρειάζεται. Με 8 θα τελειώσει ο Άρης στο Καρυπίδη. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Δεν θα περάσουν. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης και αυτός εκ μέρους του Καρυπίδη. Το να ζητά ξένους διαιτητές. Δίκιο δεν είναι, γιατί δεν είναι? Είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Δεν είναι τρόπος. Είπαμε τα τρόπος, παιδιά. Τρόπος δικαιοσύνης. Είπαμε στα ντέρμπι. Τι θα πει, δεν είναι δίκιο το έτοιμο του Άρη? Τι να κάνουμε τώρα, οι άλλοι βγάλαν τον Big 4 και ο Καρυπίδης θέλει να κάνει Big 5 με το ζόρι. Άμα ήταν Big 4 δεν έπρεπε να είστε τι μέσα. Τι να κάνουμε. Λιγότερα πρωταθλήματα έχετε. Στο Big 5 τι να κάνουμε, δεν το βάλαμε εμείς. Στο Big 4 δεν είστε. Οι άλλοι το βάλανε. Άμα είναι το Big 4 είστε Big 5 είστε. Προπολεμικά. Α, δεν μετράτε προπολεμικά. Εμείς μιλάμε για μεταπολεμικά. Τον Ολυμπιακό όταν μιλάς λες 44. Μιλάμε για μεταπολεμικά. Όταν μιλάς για Ολυμπιακό 44 πρωταθλήματα λες. 44 πέτσινα λες. Α, πέσνα. Ναι, τα προπολεμικά δεν τα βάζεις αυτά. 44 πέτσινα λέω. Ναι. Χάσω μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Και κλείσε γιατί οι γραμμές και άλλες. Βασίλη, ναι, ναι. Είσαι ικανοποιημένος από τις αποδόσεις του ΠΑΟΚ εκτός από το παιχνίδι στην Λευκορωσία τελευταία? Δεν είναι μόνο το παιχνίδι στην Λευκορωσία, είναι και το παιχνίδι στη Βασιλεία το 0-3, είναι και το παιχνίδι στην Τούμπα
με την παιχνίδι με την Βασιλεία που μου αναφέρεις. Να κάτι, να σε απαντήσω. Με τη Σπαρτάκ Μόσχας από 0-2 στο 17 το έκανα 3-2 στο 45. Εκεί συμφωνώ. Έτσι. Με τη Βασιλεία, η Βασιλεία έφαγε 7-0 από το Young Boys. Τι με νοιάζει τι έφαγε ρε φίλε. Εγώ έπαιζα με μία αντίπαλο επίπεδου Champions League. Όχι, αποκλείστηκε από την ΑΕΚ Λεμεσού. Δεν με νοιάζει. Εγώ έπαιξα με ομάδα. Διότι έπαιξες με διαλυμένη ομάδα. Και εσύ έπαιξες με διαλυμένη ομάδα τη Βίντι για να περάσεις και να πάρεις 30 εκατομμύρια. Και μόλις έπαιξε με την Μπενφίκα, είδαμε τις δυνατότητες σου με την Μπενφίκα. Ποιες είναι. Τη Βίντι θα την Fair play σε έκανε η Μπενφίκα. Πολύ καλύτερα από σένα. Fair play σε έκανε η Μπενφίκα. Από σένα πολύ καλύτερα στάθηκα. Πού. Με την Μπενφίκα στο 3-2. Καλά. Ας έπαιζες πρώτα με δύο ομάδες ένας ολόκληρο ομίλου για Champions League και μετά. Πολύ καλύτερα στάθηκα. Ούτε τον Καρέλη δεν πήρε ο άλλος μεταχειρισμένο πούλμα πάει σε πέντε της Μπορούσια. Τώρα αυτά. Δηλαδή γελάει και οι πέτρες. Αυτούς τους λαϊκισμούς όχι σε μένα. Σε σένα, γιατί ψέματα είναι. Μεταχειρισμένο πούλμα δεν πήρε. Αυτοί είναι λαϊκισμοί. Λαϊκισμοί είναι η αλήθεια. Ναι, λαϊκισμοί. Λέω ψέματα, δεν πήρε μεταχειρισμένο πούλμα. Τι μεταχειρισμένο πούλμα, δεν με ενδιαφέρουν τα πούλμα εμένα. Βρε, σε ρωτάω κάτι. Είναι μεταχειρισμένο το πούλμα που πήρε. Δεν ασχολούμαι και δεν το γνωρίζω κιόλας. Έγινε κύριε Κώστα. Εντάξει, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Δεν. Οκ. Όταν δεν μας συμφέρει κάτι, δεν ασχολούμαι, δεν το γνωρίζω. Μια χαρά το γνωρίζεις. Και επειδή είσαι αντικειμενικός, περίμενα να τον κράξεις. Γιατί δεν σε πήρε και μεταγραφές. Γιατί δεν έχεις βάθος στο ρόστερ, κύριε Κώστα. Σαν ΑΕΚ. Δεν έχεις βάθος στο ρόστερ. Όπως δεν έχει βάθος και ο Άρης στο ρόστερ. Μια χαρά βάθος. Τι να κάνουμε. Εμείς έχουμε στον ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές του 1,5 εκατομμυρίου και ο Άρης έχει τον 100.000. Δεν γίνεται να τα έχει όλα. Και βλέπεις ποια είναι η διαφορά. Ο ΠΑΟΚ με μετριότητα σε κάθε μάτς στις 6 αγωνιστικές τα παίρνει τα αποτελέσματα. Ο Άρης του στοιχίζει στα Γιάννενα. Ο Σιώπης των 150.000 και στον Πανιόνιο. Τρεις Βέρμπλουμ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Τρεις Βέρμπλουμ θέλει. Βράσε τώρα τι θέλει. Λοιπόν, στον επόμενο. Βλέπουμε. Δε στη βαθμολογία. Καλά, εντάξει. Για τον Βέρμπλουμ. Έλα, φίλε. Δεν είπαμε για τον ΠΑΟΚ, για τον Βέρμπλουμ. Ο Βέρμπλουμ παίζει. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και να σου πω κάτι για την μιλάτε για το οπαδικά, δεν θα μιλάμε οπαδικά, θα μιλάμε αντικειμενικά. Κριτία πάνω. Πρώτον, η τριάδα που τον Περέρα, το Μάικο Καλιάρη, Τριτώνη, έτσι η τριάδα αυτή ελέγχει η καφετέρια, η καφέ την ελέγχει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι με λέτε τώρα εμένα και το παιχνίδι να πούμε με την Τούμπα να πούμε ή με αυτό, ο γιατής ήταν μια καραμέλα. Όπως το παιχνίδι σήμερα το καμικάζ που ήταν εξάρτητη ΑΕΛ. Ήταν ένα καμικάζ εξαιρεπουμένη στην Εύβοια, εκεί που είναι ο Βασίλης Καγκάτης. Έτσι. Απλά να πούμε το κόσμο τώρα, δεν φορώ το παράδειγμα και στο Σανό. Να ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μελισανίδη έβαλε κόκκινη κάρτα του Κοκαλή να πούμε. Και κάτι που με αποδόσεις. Ναι. Έτσι. Ως πότε να πούμε, θα έχει χρόνο που με, όπως λένε, το καρότσι. Και κατά ψέματα, το ελληνικό ποδόσφαιρο το ελέγχει ο Κοκαλιάρης μαζί με τον το Τσέχο, όπου πάνω είναι ο Θόδωρας. Έτσι. Και σήμερα για να ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος αυτός πήγε το μηνόσιο του παιδιού του Θείου, ο οποίος τον έχει βάλει από την πόρτα έξω. Ξέρετε τον έχουν κύριε φίλοι Μετάσο. Από προϊστάμενος έγινε διευθυντής. Δίνει που με ο άνθρωπος ο Κόκας δίνει μισθό την εβδομάδα 500 με 300.000 ευρώ τον κύριο. Συνολικά πούμε ένα εικοσάρικο. Γιατί εκεί πέρα ήταν και αυτός Διαμαντάκης. Έτσι. Απλά ο κόσμος δεν γνωρίζει που με πέντε πράγματα. Βγαίνουν καλοί και λαδάνε. Δεν ξέρεις, για τον Καρυπίδη γνωστό το θέμα. Ο Καρυπίδης δεν μπορούμε να ξέρει πολύ καλά ο Καρυπίδης αυτός ο κύριος. Όνομα και μη χωριό. Ο οποίος αυτός ο άνθρωπος είναι που με ταμένος στο χοντρό. Γιατί ο χοντρός πάει το χοντρό και του βοηθάει ο χοντρός. Έτσι. Ο Θωμαίδης, όχι και ο Θωμαίδης, ο άνθρωπος αυτός είναι που ο έλεγχος. Ουσιαστικά πια είναι η παράγκα. Η παράγκα είναι η καφετέρια του. Πες μας την ουσία, Νίκο, γιατί έχει πολλές γραμμές. Στην ουσία, πες μας. Να σε πω κάτι. Ναι. Έχει πολλές γραμμές. Το παρόν, ωραίο το έργο είναι.
Ωραίο έργο είναι αυτό που λέτε. Τώρα μην το λες εμένα αυτό, Νίκο, γιατί... Μα, γενικά εγώ μιλάω. Τουλάχιστον εδώ όταν παίρνεις 6-7 λεπτά μιλάς το μήνυμα. Από την οποία που ελέγχει την κατάσταση, να πούμε το δικό ποδόσφαιρο, έδωσε ο Πάππος, ο Σίος ο Πάππος, που το λέτε, δεν το αναφέρει το όνομα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ο Κόκαλης, ελέγχει πούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει βάλει το γιο του εκεί πέρα πάνω ψηλά, οι καφετέρες του εργάζει ο Κοκαλιάρης, είναι η τριάδα που πάνε ακριβώς με το θείο. Μάλιστα. Ο θείος, να σου πω κάτι, ο θείος έχει και το αριστέχνη πάγμαστη του. Γιατί όταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κατέβηκαν όλοι πούμε, αυτούς οι κύριοι κατέβηκαν κάτω. Ο Δημοκράτης Παπαδού, Μάγκη Καγκάτης, αυτός ο πρόεδρος της Μίχελ και κάτι άλλα, ναι. Κάτι άλλα παιδάκια. Μόλις μπήκε ο Γοντός στα πολιτεία του ΠΑΟΚ, του φίλε το χέρι. Ναι, που δεν θα καταλήξει, το νόημα δεν βγάζουν, Νίκο, με όλα αυτά. Και δεν πει, νόημα βγαίνει, νόημα. Ναι, κάνε τον επίλογο όμως. Από την ώρα που πάει ο Μαρινάκης, τα ιερά αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, τώρα είναι φιλοξενημένος, ιερά αποδυτήρια είναι. Και πάει και βγαίνουν τη διασταυρωτά. Πού το είδες αυτό, Ρενίκο? Πού το είδες αυτό? Το τέλος του παιχνιδιού, κύριε μου, ναι. Πήγε στα πολιτήρια ο Μαρινάκης. Εσύ πού το είδες αυτό το όνειρο? Και όλο το έργο, δεν είναι έργο, είναι πραγματικότητα. Αυτό το όνειρο, λέω, πού το είδες, γιατί εγώ δεν το ξανακούσα. Ούτε όνειρο είδα, εσύ και το όνειρο που λέτε εσείς εδώ πέρα, καλά, έχει χαλά την ουρά. Κοίτα, αυτός ο κύριος ο Ρώσος, το κοντός που τον παθάκι Έλληνας, που είναι άνθρωπος, α, ξέχασε με, πήγε ένα ελικόπτερο να πούμε να πάει το παιδιό. Τον έχει δώσει που την εντολή ο αρχηγός, ο Κόκαλης να πάει. Έλα, εντάξει, έγινε, Νίκο, έγινε. Άντε τώρα, δηλαδή, βάζω και τα παιδιά τώρα μέσα τα 6 αδικοχαμένα παιδιά, τώρα μην τα ισοπεδώνουμε όλα, δηλαδή, με χαζαμάρες. Εντάξει, είπαμε. Τον έδωσε εντολή ο έτσι και ο άλλος τώρα, εντάξει, είπαμε να κάνουμε λίγο αυτό, ξέρω εγώ, αλλά να έχουμε και ένα όριο. Μην τρελαινόμαστε κιόλα. Αν δεν ήταν αυτός, θα ήσουν σε άλλες κατηγορίες. Σε πολύ άλλες κατηγορίες θα ήσουν, φίλε Νίκο. Λοιπόν, στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, φίλε. Έχω να πάρω καιρό στο ραδιόφωνο. Καταρχάς κάτι για τον Ζάχου Πάοκ, βασικά. Ναι, έλα, φίλε. Ξέρεις, απορώ, γιατί σε έχω ακούσει παλαιότερα τα λεγόμενα Παοκοράδια, Λίμπερο και τα υπόλοιπα. Ναι. Και πώς τα φέρνει η μοίρα, έρχεσαι, ας πούμε, και δουλεύεις εδώ. Άρα, λοιπόν, να προσέχουμε λίγο τι λέμε, γιατί δεν ξέρεις τι ξημερώνει αύριο. Πότε είπα, τι είπα για το Λίμπερο, φίλε? Καλά, φίλε, τώρα δηλαδή. Ναι, θεωρώ ότι είναι και τώρα το θεωρώ. Τα γνωστά Παοκοράδια και ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όταν μιλάς για λεγόμενά μου, δεν μπορείς να. Ναι, λεγόμενά σου. Δεν τα λεγόμενά μου. Λέω ότι. Τελείωσες, να απαντήσω. Λέω ναι, το Λίμπερο. Περίμενε, να απαντήσω. Λέω το Λίμπερο ότι ακόμη και τώρα παίζει περισσότερο ΠΑΟΚ και είναι λογικό σε ένα σημείο, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε άλλο επίπεδο οικονομικό, διοικητικό. Ωραία. Ναι. Δεν έχετε καταλάβει κάτι, ότι μιλάμε για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ναι, φίλε μου, εγώ τι. Οπότε μπορεί να παίζει ό,τι θέλει. Και εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω. Τι σχέση να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, παρεμβαίνω. Υπάρχει κάποιο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη? Ένα λεπτό, ρε φίλε. Που δεν παίζει πιο πολύ ΠΑΟΚ? Με ένα λεπτό. Συγγνώμη λίγο. Είναι παράλογο να επιλέγουν τα ραδιόφωνα να δουλέψουν με το 70% τη πόλη. Για μένα μιλήσατε. Να σου πω κάτι. Γι' αυτό ανοίγουν συνέχεια δικά του ραδιόφωνα για να νομίζουν ότι εμεί είμαστε παράλογοι. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Γιατί μίλησε για μένα. Εννοείται ότι θα είναι δεύτερη. Ωραία. Το όνομά σου, αν θέλει, για να μιλάμε έτσι, το όνομά σου, αν θέλει. Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Άκουσες εμένα ποτέ να λέω ότι δεν θα πάω, παραδείγματος χάρη, στο Λίμπερο? Όχι. Τότε είπα ότι μιλάτε στον Παοκοράδι. Όχι. Ένα. Και τότε το έλεγα και τώρα. Δεν είπα τίποτα. Είπα για το Μετρόπολης ότι ακόμη ό,τι και πρόταση να μου έκανε δεν υπήρχε περίπτωση να πάω ποτέ στο Μετρόπολης. Το Λίμπερο δε, ακόμη και τώρα που είμαι εδώ, πάλι παίζει πάω πολύ περισσότερο. Θεωρώ εγώ. Ναι, είναι επιλογή του. Είναι επιλογή του. Αλλά σε καμία σχέση με τα άλλα ραδιόφωνα. Δίνει. Ναι, να τελειώσω τη σκέψη μου λίγο. Να τελειώσω λίγο τη σκέψη. Ναι, παιδιά, δεν θα μιλήσω. Ολόκληρη σκέψη δεν θα μιλήσω. Ναι, αλλά μα την είπε στην αρχή ότι έλεγα ότι δεν θα. Άκουσε με λίγο. Εγώ μιλάω γενικά, όχι μόνο για σένα. Εγώ δεν έχω απέτηση από κανένα ιδιωτικό. Πρόσεξε με, ιδιωτικό μέσο. Δεν έχω απέτηση να παίζει μόνο ΠΑΟΚ ή μόνο ΑΡ. Είναι ιδιωτικό και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά. Και εγώ δεν συμφωνώ. Έτσι.
Δεν μπορώ να το κατακρίνω εγώ. Κανένα. Για παράδειγμα, υπάρχει στο γέλο Ρέντι. Τι να πω εγώ, παίξε. Πάω καλά, κάνω και παίζω Νάρη. Σωστότατο αυτό που λες, αλλά αν ένα σταθμό, για να κάνουμε διάλογο. Αν ένα σταθμό. Ένα λεπτάκι λίγο, ήθελα να πω κάτι άλλο. Εγώ ήθελα, σε παρακαλώ λίγο, να αναφέρω 2-3 γεγονότα, γιατί μιλάτε για Ολυμπιακό και τέτοια. Πέρσι, φέτο μάλλον το καλοκαίρι, έδωσε κανένα παίκτη ο Άρης Ολυμπιακό. Όχι, βέβαια. Όχι. Ο Άρης έδωσε τον Ολυμπιακό. Α, έναν από την κάτω δεκαετία. Α, όχι έναν, όχι έναν. 300 χιλιάρικα κάτω δεκαετία. 300 χιλιάρικα τον έδωσε. Πού είναι αυτός, τον πούλησε. Τον πούλησε. Τόσο μεγάλο ταλέντο είναι αυτός. Δεν ξέρω, πάντως από τον Μπεντατζή και τον Μελισσά που πήραν 4 εκατομμύρια πρέπει να είναι καλύτερος. Από τον Μπεντατζή. Από τον Μπεντατζή και τον άλλον που έδωσε ο Παναθηναϊκός 6 εκατομμύρια ευρώ για παίκτες των 100 χιλιάρικων. Έχει μια τεράστια διαφορά. Στην Άρβα Εθνική ήταν αυτή. Ναι. Δεν στη Βήτα. Εκείνο, Δημήτρη, δεν σε προξένησε καμία τέτοια. Δεν είναι και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εκείνο δεν σε προξένησε καμία εντύπωση. Είχε πάρει ο Άρης καμιά προκαταβολή για τη μεταγραφή του Γιαννιώτα. Όχι, πού το ξέρεις. Γεγονότα να φέρω. Όχι. Όχι, πού το ξέρεις. Λάθος κάνεις, να ενημερωθείς. Εγώ να το και κάνω. Μετά γύρισε πίσω και δεν έγινε το γραφείο του Γιαννιώτα. Τι το ξέρεις αυτό εσύ. Πώς κάνεις λάθος. Για βγάλ το μας αφού έχει πάρει μέτρα. Βγάλ το μας στο στοιχείο να το δούμε. Βγάλε μας ένα link που μου λέει ότι... Όχι, ρώτησε το, όχι, ρώτησε όχι, το. Ρώτησε τον... το. Όχι, τον Τρέγια τώρα. Θα πάω στη λογική του Τρέγια. Βγάλε μας στοιχεία. Βγάλε μας στοιχεία. Ένα link που μας το λέει. Αυτό είναι και τα επέστρεψε τα χρήματα ο Άρης πίσω. Α, τα επέστρεψε, το έμαθες. Βέβαια. Ωραία, άλλο παρακάτω. Παρακάτω. Ναι. Προχθές με το κύπελλο, με το πέναλτι του ΠΑΟΚ στον Αστέρα Τρίπολης, ναι. Το που είσαι συνεργάτη και ως το Λίμπερο, το άλλα Μπαοτάρης, κατευθείαν όπως έβαζε η Ξάνθη ανακοίνωση το πεντάλεπτο, ουρακουτάγκο ναι. Και το ένα και το άλλο και εξυγίαση και όλα αυτά τα γνωστά, έτσι. Ναι. Ολυμπιακός Πανιόνιος έγινε καμιά φάση. Ολυμπιακός Πανιόνιος, ένα γκολ του Πανιόνιου που λάθος δεν μέτρησε και ένα πέναλτι του Ολυμπιακού που δεν δόθηκε. Να σου διαβάσω το σχόλιο λοιπόν, μετά το μάτς Ολυμπιακός Πανιόνιος. Δύσκολα Ολυμπιακός, από το άλλο Μπατάρης, έτσι, δύσκολα Ολυμπιακός και να γίνεται καμιά αναφορά στη φάση αυτή. Δεν μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ούτε, πάω, δηλαδή. Ούτε στο πέναλτι το Αβαβά που πήρε η ΑΕΚ τη δεύτερη αγωνιστική με την Τρίπολη έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι εκεί. Ούτε εκεί έγινε αναφορά. Στο μάτς Παοκάρι στο κύπελο έγιναν κάποια με καπνογόνα και τέτοια παίξουμε την αστυνομία, έτσι. Ναι. Να τιμωρηθεί ο ΠΑΟ και όλα αυτά τα γνωστά. Για το ίδιο site μιλάω που συνεργάζεται με τον σταθμό σας. Ναι. Στο Ολυμπιακός ΠΑΟ και έγινε τίποτα στους δρόμους μετά. Εντάξει, έξω από το γήπεδο. Δεν έγινε. Θα μας τα πει ο έγινε Μολότοφ και επεισόδια με αστυνομικές δυνάμεις. Όπως έγινε και στην ΑΕΚ εχθές, πέσανε Μολότοφ, υπήρχε εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. 300 ατόμων. Καμία αναφορά στο site των ΠΑΟ για το πέναλτι που δεν έδωσε ο Κομίνης που τον βρίζατε έγινε φίλε μου. Ποιο πέναλτι? Για το πέναλτι που δεν έδωσε ο Κομίνης. Πότε? Χθες, έγινε σου λέω. Άστο, μην το πες κάτι άλλο. Έγινε. Πότε, πες μου, πότε. Προχθές ρε φίλε, το πέναλτι που δεν έδωσε ο Κομίνης στον Άρη. Μιλάμε, συγγνώμη, μιλάμε για τον Άγιο Κομίνη πέρσι, για τον Άγιο Κομίνη. Μιλάμε για τον Άγιο Κομίνη. Συγγνώμη λίγο. Ρωτάει ο Ζάκης. Λέει στο ΠΑΟΚ 24. Θα την άξει στον αέρα και δεύτερο πρωτάθλημα γιατί έχει γίνει πολύ επικίνδυνος ο Κομίνης και αυτοί που παίρνουν μεγάλο ρίσκο με τους ορισμούς του. Μπράβο. Ωραία. Τι να πει. Το διάβασα. Τι άλλο να πει δηλαδή. Ωραία. Και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Στις 6 αγωνιστικές που έχει παίξει μέχρι τώρα, 1-1 τα παιχνίδια, αναφέρει στο πέναλτι που κατά τη γνώμη σου δεν είναι. Σε ποιον το παιχνίδι των Αστέρα Τρίπολης έγινε κάτι άλλο εις βάρος του ΠΑΟΚ και δεν δόθηκε. Μία κόκκινη. Μία κόκκινη. Πότε έγινε αυτό, δηλαδή ξέρεις εσύ ότι αν ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε ή όχι. Όχι φίλε, ξέρω ότι με 10 μπορείς να κρατήσεις αποτέλεσμα, με πέναλτι τελειώνει το μάτς. Πώς θα γίνει. Άκου να σου πω καταρχάς, στο πέναλτι δεν υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος όπως και ο Άρης θες. Αν το δίνει το πέναλτι, καταρχάς μπορεί να το βάλει, μπορεί να μην το βάλει. Τι λες, ρε, και φίλε, δεν ξέρεις πώς θα πάει το παιχνίδι μετά. Έλα, τι λες, ρε, φίλε. Με αυτή τη λογική αν έπαινε η ΑΕΚ μπορεί να σε έρχεται και 2 γκολ. Άμα συνέχιζε ο Κομίνης. Φοβερή η λογική σου. Η λογική σου φοβερή. Μπορεί να το είχατε το πέναλτι. Ας μου το δώσει και στο χάσει. Τι λες, ρε φίλε. Δεν είπα εγώ ότι μπορεί να το βάλεις. Α, δεν είναι αλλίωση όταν δεν δίνεται πέναλτι. Εντάξει, το μάθαμε και αυτό. Όχι, αλλίωση υπάρχει αγόρι μου όταν μπαίνει γκολ και καθαρό και το ακυρώνει. Εκεί είναι η αλλίωση. Όταν είναι πέναλτι, επειδή υπάρχει και πιθανότητα να το χάσει. Τα ελληνικά μας μια στιγμή τα μιλάμε. Ξέρεις ποιο είναι το σχόλιο. Συγγνώμη λίγο. Το σχόλιο, το all about. Το all about, άρεσε το σχόλιο. Ξέρεις ποιο είναι. Άμα είναι να μιλάς μόνος, ένα ακόμα πεντακάθαρο πέναλτι. Φυσικά, πνίγει και στη λίμνη της εξυγίασης. Φυσικά. Απλά ξεφτύλες. Δεν έχουμε εξυγίαση. Πάρε στο Σαββίδι το πάτε.
Δεν με ενδιαφέρει. Κατάλαβες, δεν ακούσουμε. Όχι, ΠΑΟΚ έγινε κάτι να φτάσει υπέρ του εις βάρος του ΠΑΟΚ. Θυμάσαι τίποτα. Ένα-ένα τα τα λέω εγώ. Ένα-ένα. Τα είπαμε, ρε φίλε. Τι πρώτη φορά λοιπόν, έξι παιχνίδια ο ΠΑΟΚ για μένα αδικήθηκε. Για σένα όχι. Σε έξι παιχνίδια αδικήθηκε. Τα δύο που αδικήθηκε ήταν τα φιλικά παιχνίδια που έπαιξες που τα κέρδισες και θα τα κέρδισες κι αλλιώς. Όταν εννοείς φιλικά για πες μου. Λέω ότι είναι δικές σου ομάδες. Φύλα προσκύμενες. Φύλα προσκύμενες. Τι θες να πω. Τι φύλα προσκύμενες. Φύλα προσκύμενες, φίλε. Δεν θέλω εγώ ούτε μηνύσω. Τι θέλεις να πεις εδώ. Φύλα προσκύμενες. Να μην λέμε γύρω-γύρω. Φύλα προσκύμενες. Α. Φύλα προσκύμενες. Αυτά σας έχουν μάθει. Κάτι, ναι. Αυτά μας έχουν μάθει. Αν θέλεις, εσύ έρχεσαι, τα λες διαφορετικά και τρως μηνύσεις. Εγώ μηνύση δεν τρώω. Φύλα προσκύμενες. Αλλά μυαλό δεν βάλατε. Φύλα προσκύμενε. Φύλα προσκύμενε. Αν δεν σου αρέσει η αλήθεια, τι να κάνουμε. Και όσον αφορά τον ξένο διαιτητή, εγώ παρακαλάω, Άρη, πάω ξένο διαιτητή. Θα είναι ξένο σίγουρα, μην το παρακαλάω. Όχι στο παλιά. Παρακαλώ, βέβαια παρακαλάω. Δεν είναι παρακαλά, θα είναι σίγουρα. Πάντα. Ναι, θα είναι σίγουρα ξένο. Δεν τίθεται. Κάνω μια ερώτηση. Αν είναι ακόμα καλύτερα. Αν δεν υπήρχε αυτή η αντίδραση από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη και του ΠΑΟΚ τα τελευταία τρία χρόνια. Θα είχε το δικαίωμα εσύ πάντως, τώρα που ανέβηκε. Να ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Ρε Δημήτρη, περίμενε λίγο. Περίμενε, ρε Δημήτρη, λίγο. Θα μπορούσε ο φίλος ο Ζάχος και ο κύριος Καρυπίδης να έχει την ευκαιρία να ζητήσει ξένους διαιτητές στο μάτι του ΠΑΟΚ. Ποιος θα ξεκινήσει όλα αυτά, ποιος θα ξεκινήσει όλα αυτά. Εγώ λέω ότι δεν έγινε καμία εξεγείανση. Τους επέβαλε η FIFA, τους επέβαλε τους ξένους, όχι εσείς. Εσείς θέλατε μαζί με τον κύριο Τιγρούλη. Είναι η εξαωρίδη τα παιδιά. Θέλατε δυστυχώς. Θέλατε δυστυχώς να γίνετε βασιλιάδες στη θέση του βασιλιά. Ντροπή σας είναι. Ναι, ωραία. Αυτό που λες τώρα πραγματικά είναι ντροπή. Ωραία. Λοιπόν, και για να απαντήσω σε αυτά που είπες, για να απαντήσω πρώτον. Σου φάνηκε περίεργο που Άρης πούλησε ένα ταλέντο 250 χιλιάρικα, αλλά τον Μπεντατζή και τον Μελισσά, πώς λέει, Μαλεζά, που πουλήσατε δύο σαπάκια, 6 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, σου φάνηκε πολύ λογικό, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές εκεί της πολύ μελιάς, λογικό σου φάνηκε τότε, έτσι. Καλύτεροι ποδοσφαιριστές ήταν. Και παίζα και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 6 εκατομμύρια ευρώ για τα δύο σαπάκια σου φάνηκαν λογικότατα. Σαπάκια το λες εσύ. Ναι. Σαπάκια φυσικά, τον ήθελα, και σαπάκια δεν τον ήθελαν ο Παναθηναϊκός τότε, το Μελισσά και τον Χρυσοδλόπουλο, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ και τότε. Ένα λεπτό, φίλε. Ένα λεπτό, φίλε. Χαμήλωστο, Βασίλη, χαμήλωστο. Δεν καταλαβαίνω. Περίμενε. Ο Χριστοδουλόπουλος που έπαιξε, ρε. Πού έπαιξε. Πού έπαιξε, εσύ πες μου. Δεν ξέρω, πουθενά. Ήταν πρωταγωνιστής στην ΑΕΚ. Τα τελευταία δύο χρόνια. Όχι, μόνο πέρσι. Έδωσε ο Πισινό Ολυμπιακός τον πάρει. Δηλαδή εκείνη τη χρονιά σε ρωτάω τότε κάτι. Τι ήταν, τότε πήγε η Ιταλία, έπαιξε. Τότε τι ήταν. Ρεάσε με τώρα τι ήταν. Τότε τι ήταν. Εγώ σε ρωτάω γιατί, γιατί μιλάς για σαπάκι και γίνεσαι ρεζίλια αυτή τη στιγμή. Πήγε ο άνθρωπος, έκανε καριέρα στην Ιταλία. Έκανε, έπαιξε Εθνική Ελλάδος. Έπαιξε. ΑΕΚ έπαιξε Ολυμπιακό και είναι από τα πρώτα βιολιά. Ωραία. Και εσύ το λες σαπάκι. Ξαναλέω. Το λες σαπάκι. Ωραία. Ακούγεσαι. Ωραία. Ακούγεσαι. Έπειτα, αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές τότε έπαιζαν ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν ήταν σε β' κατηγορίες και γάμα να παίζανε με βυζιάτικο κοινοχώματος. Και απαντάω. Ποιος ζητούσε άλλος τότε το μεγάλο Μελισσά. Και τον, το ζητήσαν ποιος αυτοί που το ζητούσε ζητήσαν, στον Παναθηναϊκό. Ήταν καλή προσφορά και τους πήραν. Ποιος το ζητούσε άλλο. Σήκω στο φίλο το Δημήτρη. Ποιος το ζητούσε. Φίλε Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά έπρεπε να ακούσεις. Ποιος το ζητούσε. Μα όχι. Μα δεν έχει να ακούσει τίποτα, ρε Τάσο. Δεν είναι κάποια πράγματα είναι τόσο πλέον εξωφανή. Αλλά δεν βάζουν μυαλό. Πάθαν και πάθαν. Καλά, φίλε, θα μας βάλεις. Απ' τα δικά τους λάθη φτάσαν εκεί που φτάσαν. Να σε ρε φίλε μας τα λάθη μας. Να σε καλά που ανησυχείς για τα λάθη μας. Εσύ θέλεις, φίλε, εσύ θες να προκόψει ο Άρης. Θες δηλαδή να είναι καλά ο Άρης. Θέλεις ο Άρης να πρωταγωνιστεί, αυτό μας λες. Και θες να μας δείξεις τα λάθη μας. Μία ερώτηση σου κάνω. Θες να μας δείξεις τα λάθη. Ρε φίλε. Λοιπόν, μία ώρα θες να μιλάς μόνος, να μιλάς. Ή άμα είναι επιπροσωπικού. Μα επιπροσωπικού μίλησες. Επιπροσωπικού μίλησες, δεν με άφησες να απαντήσω. Κάνεις ένα μονόλογο να μην απαντάμε. Μίλα. Σε 15 μέρες παίζει ΠΑΟΚ Άρης, πάτε τη δόξα που σας αναλογεί γιατί παίζετε με τον ΠΑΟΚ και τον χρόνο πάλι τα ξαναλέμε. Μεγάλη, μπράβο. Ωραίος. Να σε καλά φίλε, να σε καλά που ανησυχείς για τον Άρη και τον θέλεις να είναι πρώτος. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα σου είπε την αλήθεια και τρελάθηκες.
Ένα σύμβολο την αλήθεια. Μα μου είπε, άκου το επιχείρημα και το ξαναλέω. Εγώ τι να πω, πουλήσατε 10-10. 10-10 μου βγαίνουν δική σου. Πουλήσατε έναν παίχτη, λέει, ναι, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Ψέματα είπε. 250 χιλιάρικα. Ψέματα είπε. Δεν του φάνηκε περίεργο το Χριστόδουλόπουλο και το Μέλισσα. 6 εκατομμύρια σε έδωσε ο παπά Παναθηναϊκό τότε. Διότι είστε χαμελέοντε. Για τον παπά Παναθηναϊκό. Διότι είστε χαμελέοντε. Για τον παπά Παναθηναϊκό, μην μιλά. Γενικό κουμάντο. Γενικό κουμάντο, πες μας ποιος είναι. Προσαβίδι. Προσαβίδι. Ποιο νίκες με τις καραβιές, γενικό κουμάντο. Προσαβίδι και μπράβο σας, διότι έτσι λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Είσαστε χαμελέοντες. Με όποιον ήταν στην έποτα ήταν, μαζί του ήμασταν. Εμείς δεν πήραμε. Ήταν ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Τον Τάτο, τον Ζαραδούκα. Ήτανε και πέσαμε. Και πέσαμε. Και πέσαμε. Και πέσαμε. Ενώ εσείς. Δεν πέσατε τότε. Ενώ εσείς σωθήκατε. Το αξίζατε να πέσετε. Ενώ εσείς σωθήκατε με τα σαπάκια. Με τις σαρδέλες του Σάντος. Σωθήκατε. Τώρα. Δεν τα είπα εγώ. Ο Σάντος τα είπε. Ο μεγάλος προπονηταράς. Ναι, ο Σάντος φυσικά. Σαρδέλες έχω. Και σώθηκες. Ενώ εγώ με τον Τάτο το υποκατάστημα. Όχι. Μα είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορείς να απαντήσεις. Εγώ δεν απαντήσω. Εσύ με τις σαρδέλες. Εσύ όταν, με τις σαρδέλες. Όταν τελειώσει το παραλήρημά σου, θα σου απαντήσω. Κανένα παραλήρημα. Και το ξαναλέω, το είπα και προηγουμένως. Ένα φέρε λίγο νερό. Κανένα ανεμιστικό. Μια χαρά είμαι. Βασίλη, φέρε με λίγο τον νερό. Ολυμπιακό κοκκίνης. Να είναι. Μια χαρά. Χαλά, Βασίλη, ναι, ξέρω πίεση ανέβασε. Με τον Ολυμπιακό να έχει τα κουμάντα. Χαλάρος. Και να είναι ο εχθρός ο μεγάλος. Σοβαρά σε μιλακοκίνηση. Όχι καθόλου. Είμαι κόκκινος. Πίεση ανέβασε. Με τον Ολυμπιακό επαναλαμβάνω. Να είναι στα κουμάντα. Να είναι στα κουμάντα και να έχει σαρδέλες σώθηκες. Και εγώ με να είμαι υποκατάστημα του Ολυμπιακού και να παίρνω Τάτο και Σαραδούκα έπεσα. Λογικότατο. Όχι, έχει ακροατές. Όλα μαζί τα λοιπόν, έλα, έλα, φίλε. Έλα στον επόμενο. Χαλάρος. Μια χαρά είμαι. Τι χαλάρος. Έλα, σιγά με περίμενε ο φίλος. Έπεσε. Ωραία. Κάνε, όσον αφορά, όχι, περίμενε, δεν θα κάνεις. Όσον αφορά, φίλε, για το Λίμπερο δεν είπα ποτέ ότι δεν θα μπορώ να πάω στο Λίμπερο. Κάνεις λάθος. Για το Μετρόπολης είπα και λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάω ποτέ στο Μετρόπολης με το καθεστώς που υπάρχει τώρα. Το θεωρώ χειρότερο και από το... Ποιος ήταν εκείνος που ήσουν και εσύ, το 103, που οι άνθρωποι ήταν έντιμοι και λέγανε ότι είμαστε ΠΑΟΚ, παίζουμε ΠΑΟΚ. Όταν ένα ραδιόφωνο λέει ότι παίζω 33-33-33, δεν λέει σε υποψήφιο αγοραστή του Άρη, δεν λέει πες τον Άρη τι να ασχοληθεί ρε, με το ασάπιο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατάλαβες, φίλε. Τώρα, σε βόλεψε, δεν άκουσα. Σε βόλεψε, ποτέ δεν είπα εγώ στο Λίμπερο. Και τώρα που είμαι στο Λίμπερο. Και βρίσκεις... το Λίμπερο από πέρσι. Να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Το Λίμπερο από πέρσι. Μισή ώρα δεν ολοκληρώνεις. Ναι, μα δεν μ' άφησε να απαντήσω ο φίλος. Μίλωσε συνέχεια. Το Λίμπερο από πέρσι με τον Άρη στη Β' Εθνική του δίνε αναλογικά το χρόνο που του αναλογούσε. Και ήταν έξυπνο για μένα το Λίμπερο. Και για κάποιους άλλους λόγους που μπορώ να σου πω και κατηδίαν. Μου έγινε πρόταση και αν θέλεις μου έχει γίνει και πιο παλιά πρόταση και δεν ήρθα. Κατάλαβες, φίλε, για να μην με πουλάτε τρελίτσα. Περιμένω να απαντήσεις κι εσύ και, ναι, και η συνοπαδή σου, ναι, γιατί ο μεγάλος Αριανός πρόεδρος σας, ο κύριος Καρυπίδης. Εγώ δεν το είπα αυτό. Τι ο μεγάλος, το είπες κι εσύ, γιατί εγώ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση. Για μένα είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Ανεπίτρεπτο, φασαρία πρέπει να κάνει, ναι, γιατί... να μπει στην, πώς λέγεται, Super League, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, συγγνώμη, και να δώσει δύο χαστούκια. Σας λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι ο πρόεδρος σας είναι δηλωμένος Ολυμπιακός και σας πειράζει. Τώρα που βράζετε όλοι για το πέναλτι που θέλετε για το Κομίνι. Ολυμπιακό έπεσα, δηλαδή, δεν... Κοίτα τώρα, προσπαθείς να μην με αφήσεις να πω ότι σε ακούω μισή ώρα και δεν έχω αρθρώσει λέξη. Με τον Ολυμπιακό, να έχεις δίκιο. Αν με τον Ολυμπιακό δεν με έδινε τέτοιο πέναλτι και δεν μιλούσε, θα έχεις 100% δίκιο. Μα δεν έπαιζα με τον Ολυμπιακό, με τον Πανιόνιο έπαιζα. Άλλο σου λέω. Ναι. Σας πειράζει γιατί σας λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι ο πρόεδρός σας είναι δηλωμένος φίλος του Ολυμπιακού. Πειράζει, το έχει δηλώσει σε πολλά site. Το έχει δηλώσει, δεν με σε πειράζει. Όπως και ο δικός σου δεν είναι. Μην προσπαθείς, Ζάχο, τώρα μην το κάνεις. Μα συνέχεια το λες, θα απαντάω. Τι να κάνουμε. Όταν είναι ο άνθρωπος δήλωσε, υπάρχουν σε όλα τα site. Όσοι φίλοι δεν το ξέρετε και είστε μπροστά στο ίντερνετ, μπείτε και πατήστε Θόδωρος Καρυπίδης. Είμαι από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Θα σας βγάλει 10 site. Που το γράφει. Σας πειράζει από τη μία πλευρά που αυτό σας το λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως δεν βλέπω σήμερα από τους συνοπαδούς σου αντιδράσεις γιατί ο δηλωμένος Ολυμπιακός πρόεδρός σου δεν έβγαλε ανακοίνωση κατά του Κομίνη. Γιατί? Γιατί ο Κομίνης γιατί? Μήπως θα τραβήξει κανένα σταυτάκι? Εσείς έπρεπε σήμερα να το βάλετε χέρι. Ολυμπιακός έλεγε κάποιον τσισάκι του Ολυμπιακού. Κατάλαβες. Τώρα για το Ολυμπιακό. Και μαζί είστε. Μαζί εγώ σου είπα δύο δαχτυλίδια έχεις φιλήσει.
Αυτό είναι και το Ολυμπιακό κομμάτι. Δύο δαχτυλίδια έχει φιλήσει. Α, φίλησα τα δαχτυλίδια και αυτό. Θα το δει στα μεταξύ σα, Βασίλη. Φίλησα τα δαχτυλίδια ΑΕΚ Ολυμπιακού. Α, το Βασίλη, με μένα μιλά. Φίλησα τα δαχτυλίδια ΑΕΚ Ολυμπιακού. Ο Κομίνη είναι το ΑΕΚ Ολυμπιακού και δεν πήρα πέναλτι που θα το δει και ο ίδιο. Ανακοίνωσε γιατί δεν έβγαλε ο πρόεδρό στο μαθητή. Πώ γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, ο μεγάλο Αριανό που φοράει τη φανέλα του Άρη που λέτε. Γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση κατά του Κομίνη. Μπορεί να μου απαντήσει πώ είναι τη άκρη του Ολυμπιακού ο Κομίνη και δεν έδωσε αυτό το πράγμα. Θα μου απαντήσει. Αφού δεν μπορεί να μου απαντήσει, εσύ να σου απαντήσουν οι ομοειδάτε σου που σήμερα κατάπιαν τη γλώσσα του όλοι. Λοιπόν. Κατάλαβε. 23-10. Άντε μπράβο για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα στην 23-10, πόλη. Για το ποιο είναι και τι είναι. Και τι είναι. Εντάξει. Έλα, στον επόμενο φίλο. Τι έγινε. Έπεσε. Να μην κολλάμε ταμπέλες μόνο εκεί που δεν πρέπει. Να έλα, ξέρουμε ποιο είναι τι και τι. Έλα φίλε, σ' ακούμε. Έλα φίλε, από Αθήνα είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου αν θες. Σάκης με λένε. Έλα, Σάκη. Λίγο. Ναι. Τάσο, θα μιλήσω μόνο με τον Ζάχο. Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Παοκτζής είμαι από Αθήνα. Έλα. Να σου πω κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί σ' ακούω τώρα και έχω πάθει. Μου έχει ξαναβέσει το αίμα στο κεφάλι. Εγώ που είμαι Αθηναίος και βάζω τα ραδιόφωνα και ακούω να μην λέει κανένας για την κίνηση που κάνει ο Φορτούνης που πάει στην κερκίδα των παιδιών και κάνει, θα σας που λέει τα δικά του, βάζει το χέρι, το δάχτυλο στο στόμα και αυτά και δεν το λέει κανένας τίποτα. Περιμένω να το ακούσω από οποιοδήποτε άλλο σταθμό εκτός από Αθήνας και μου βγαίνεις εσύ και μου λες τώρα διάφορα πράγματα για τον ΠΑΟΚ κατά της ομάδας μου. Δηλαδή θέλω να σου πω πόσο κόμπλεξ μπορεί να έχεις για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ειλικρινά πες μου αυτή τη στιγμή. Ρε φίλε, συγγνώμη. Θέλω να υποστηρίξω ποτέ τον Άρη. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Εντάξει, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν βλέπουμε το ίδιο όπως βλέπουν οι Θεσσαλονίκοι. Ένα λεπτό. Και μου βγάζεις τώρα τόσο κόμπλεξ, πραγματικά σου μιλάω, δηλαδή θεωρώ ότι είσαι άρρωστος. Ένα λεπτό. Καταρχήν τα αυτιά σου μονοφωνικά κουνεί και τα δύο κουνεί το ένα. Του συνοπαδού σου δεν βγάζουν κόμπλεξ και βγάζουν τα δικά μου μόνο. Αυτό λες. Σε ρωτάω κάτι ρε φίλε, σε ρωτάω θα απαντήσεις. Εδώ στην Αθήνα η δημοσιογραφία έχει ιδέα που λειτουργούν. Δεν με ενδιαφέρει φίλε, δεν είμαι δημοσιογράφος ούτε εδώ στην Αθήνα. Είπες κάτι. Ακούς με, ένα λεπτό ρε φίλε. Ρε φίλε, είπες, ακούς μια εκπομπή που μιλάνε δύο άνθρωποι. Και λες ότι ο ένας βγάζει κόμπλεξ. Και σε ρωτάω. Ωραία, η άποψή σου. Και σε ρωτάω. Ο διπλανός σου βγάζει κόμπλεξ από τον Άρη, όχι. Σ' ακούει αυτή τη στιγμή, δεν έβγαλε. Όχι, εσένα ρωτάω, ρε φίλε. Σε ρωτάω κάτι πολύ απλό. Ακούς δύο ανθρώπους να μιλάνε. Η γνωστή υπεκφυγή, η εξαωρή την αφιά σε δύο ανθρώπους να μιλάνε. Άλλο σε ρωτάει και απαντάς με ερώτηση. Θα το ρωτήσω. Σε ρωτάει κάτι από αυτά που είπα είναι κομπλεξικό για πες μας. Και γιατί δεν είναι κομπλεξικά αυτά που λέει ο συνοπαδός σου για τον Ποιο Άρη. Είναι κομπλεξικό, ότι δήλωσε να ο πρόεδρος του Ολυμπιακός. Να μας πει ο φίλος. Είναι κομπλεξικό. Ο φίλος που ακούει ποια από εγώ, αυτά που όχι, είπα είναι κομπλεξικά. Χαμήλως το φίλο πάλι. Όχι, δυο μας, δεν το κλείσεις, χαμήλως τον. Σε ρωτάω εγώ τώρα. Ναι. Ζάχο Ντρούλικ, είναι κομπλεξικό ή αληθές αυτό που είπα ότι ο πρόεδρος σου δήλωσε ότι είναι Ολυμπιακός από μικρό παιδί. Δεν με ενδιαφέρει. Απάντησέ μου. Είναι, δεν απάντησέ μου. Δεν με ενδιαφέρει. Απάντησέ μου. Άμα είναι Ολυμπιακός δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Μόνο, ενδιαφέρει. Και μόνο που δεν απαντάς είναι θρασίτητα αυτό που κάνεις. Λοιπόν, λέω ότι το ξαναλέω. Εντάξει. Ότι με ενδιαφέρει να είναι πληρωμένη ομάδα και να επιτυχαίνει στόχους. Στα ίσια μπορείς να μιλήσεις αρσενικά. Στα ίσια μιλάω. Αλλιώς άστο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ολυμπιακός. Είναι κομπλεξικό αυτό που κάνω ή είναι η αλήθεια. Κάνεις μια σε ρωτάω κάτι, εσείς τον Ζαγοράκη που το λέτε εξή και το Βρίζα Ολυμπιακό, σας είπαμε ότι είστε κομπλεξικοί. Εγώ δεν σου είπα, δεν σου είπα ποτέ. Άσε μας δεν Ζάχο τώρα. Λοιπόν. Έλα, σήκω στο φίλο πάλι, με περιμένω. Περιμένω να πάρει ζωντάνια η πόλη, να υπάρξει και μια άλλη. Ναι, θα απαντήσω όμως σε αυτό. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή έχετε τόσο κόμπλεξ μέσα σας και ναι, τόσο δηλαδή μίσος που δεν μπορούμε να... Άστο να ρε Ζάχο να μιλήσει. Άστο να μιλήσει. Μα δεν λέει ρε Γιώργη. Εσύ, στο έχουν πει 100 φορές παρατήρηση. Άστο να μιλήσει τον κόσμο ρε Ζάχο. Θα μιλήσεις. Είσαι απαράδεκτος. Άσε μας ρε φίλε που θα μας πεις ότι είμαστε απαράδεκτοι από την Αθήνα. Πάλι καλά. Άσε μας ρε φίλε. Μιλάς γενικόλογα, σε ακούω μια ώρα. Πες αυτό που είπες και είπες και αυτό και αυτό και αυτό δεν είναι έτσι και είναι κόμπλεξ. Γενικόλογε Αθηνέ, που βγαίνει να μας κάνεις μάθημα, ακούς δύο στον ίδιο τόνο, τον ένας είναι κόμπλεξ και ο άλλος είναι ο φιλόσοφος, παοξία από την Αθήνα, μπουζόπεδο, μας έκανες να πούμε μας μαθήματα, μπουζόπεδο. Δεν τον απάντησε όμως η έξω. Μα δεν είπε τίποτα, τι να τον απαντήσω. Έχεις πάρα πολύ καλά. Ακούει και γελάει ο άλλος απ' έξω. Την τακτική. Ζάκο είσαι βλάκας, τακτική, αλλά για ποιο λόγο είσαι βλάκας, δεν μας λέει. Την τακτική από το φροντιστήριο Σαουρίδη. Πες.
την έχεις και την εφαρμόζεις πολύ καλά. Θα ξαναβγεί εγώ μέχρι και θα κάτω. Σε ρώτησα εγώ κάτι που σηκώνεις και φωνείς τον άνθρωπο. Το απάντησα 100 φορές. Όχι, λάθος κάνεις. 100 φορές απάντησα. Με είπες ότι έβγαλα κόμπλεξ. Όχι. Και σου αποδεικνύει ότι είναι αλήθεια αυτό που λέω. Και δεν το παραδέχεσαι. Λέει ο άνθρωπος. Τελικά ποιος από τους δύο είναι. Λέει ο άνθρωπος. Ζάχο, είσαι κομπλεξικός. Και λέω, φίλε, πες μας, ποια από αυτά σου που είπα. Γιατί. Δεν με αφήνεις. Σου είπε γιατί. Ποιο. Σου είπε γιατί. Ποιο. Γιατί υπάρχει ο, υπάρχει ο Φορτούνης που βρίζει και πάει στην κερκίδα και λέει σας μπιμπιμπιπ. Και εσύ κάθεσαι και ασχολείσαι πριν 20 χρόνια με το Μελίση και με τον Χριστοδουλόπουλο. Είπα για τον Πασκαλάκη όταν έκανε, εσύ είπες για τον Πασκαλάκη και ασχολίασαι. Άστορες, όταν έκανε ο Πασκαλάκη, είπα εγώ για τον Πασκαλάκη. Γιατί να πω. Έχασε την ψυχραιμία. Δεν έχασα καμία ψυχραιμία. Και τα έξα ωραία λειτουργούν. Εντάξει. Θα κάτσω εδώ για το φίλο τον Αθηναίο με το επίπεδο, να μην πω το επίπεδο του ποπού. Μέχρι τις 12.30 θα κάτσω. Παοξή Αθηναίο, φιλαράκι. Ναι. Μην το πιάσεις στο όνομα. Ναι, σιγά, σιγά, θα πάρω, θα πάρω αθόλαδο. Παοξή Αθηναίο, τον Πανελλήνιο, ναι, κακάτο, μην το πιάσεις στο όνομα. Τι λες, ρε φίλε. Σηκώθηκε η τρίχα μου, έγινε Μέρκελ καγκελάριο. Πιάσε καμιά γκόμενα από τον μπάσκετ που έχετε εσείς εκεί πέρα κάτω. Λέω. Με το τσόκαρο να πούμε και το τραγείο. Έλα, πάμε στον επόμενο φίλο. Χαλάρωσε τώρα. Χαλάρωσε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ειρήνη Μην. Όχι, γενικόλογα δεν μπορώ. Δεν σε είπε γενικόλογα. Γενικόλογα είπε. Σου είπε κάτι δεν με είπε. Και δεν τον απάντησε πουθενά. Τι λες, δε. Είναι προσφυλής τακτική σου τα έξα ορίδια που σε έχουν μάθει, ναι. Λοιπόν, λέω. Να μάθεις να μιλάς αρσενικά. Όχι σαν κοριτσάκι. Μίλες τώρα. Αυτό που ακούς. Γιατί σε είπε κάτι και είπε σε μένα κομπλεξικό. Πώς κομπλεξικό με είπε. Όχι, δεν είπα αυτό. Ο λάθος κάνεις. Εδώ είναι. Δεν το κατάλαβες τι είπε. Περίμενε, ρε φίλε. Τι περίμενε. Εσύ δηλαδή, αλλά εμεί δεν λέμε. Άμα με αφήσει να μιλήσω, λέω. Σε ρώτησα κάτι είπε, στα ίσια και δεν το απαντάς. Λέω αυτά που ακούς δύο ανθρώπους. Τέλος πάντων, εντάξει. Περίμενε, ρε Τάσο, να πω. Έγινε, οκ. Okay. Περίμενε. Λες κάτι να απαντήσω. Λέω, ακούς δύο ανθρώπους να μιλάνε. Από τις 10 και 25 περιμένω. Εντάξει, δεν μιλάω, εντάξει. Από τις 10 και 25 περιμένω. Έλα, φίλε. Έλα, με ακούτε. Σε ακούμε, φίλε. Σε ακούω, μάλλον γιατί ο Ζάκος νευρίασε. Ειρήνη, μην παιδιά, εντάξει. Βασικά εγώ ξέρετε πήρα να σας πω ότι με αυτή τη διαιτησία, αυτό το παραμύθι ότι η Ντεμπέκ ξένη διαιτησία για κανένα 2-3 ματάκια και μετά ελληνική διαιτησία η παράγκα της παράγκας, αυτό ξέχασε το Τασούλη, θα έχεις πρόβλημα και εσύ. Κοίταξε φίλε, έχει αποδειχτεί ως τώρα. Αυτό φίλε εδώ φάνηκε ο Τιγράκος, ο Τιγράκος, όπως το λες Γατούλης, Φιλαράκι δεν έδωσε τα 30 εκατομμύρια, τα 30 εκατομμύρια δεν έδωσε μεταγραφές, γιατί τα έχει γυαλό φίλε. Άστο, ξέρεις για πότε, Να μην έχει απαιτήσεις όμως φίλε τότε. Θα σε κόψω με τα πόδια. Συγγνώμη, εγώ απογοητεύτηκα. Να μην έχει απαιτήσεις. Αν θέλει να κάνει γήπεδο με τα 30, έτσι. Να μην έχουν απαιτήσεις οι φίλοι της ΑΕΚ και θα κάνουν γήπεδο. Να μην διεκδικούν πρωτάθλημα, να μην έχουν απαιτήσεις να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο στο Champions League που έπρεπε να είναι άλλη ομάδα φέτος. Έτσι δεν είναι. Φιλαράκι, εγώ βλέπω ότι η διαιτησία θα τους πάει τρένο. Το παραμυθάκι ότι μου πέταξαν βασικά με εμάς υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή άκουσα ότι με τον ΠΑΟΚ θα έχει ξέρω εγώ ξένη διαιτησία. Ωραία. Και με το χανούμε. Α, λέει δε. Ναι. Τι δε ρε. Και να πάω εγώ στο ΆΚΑ με ελληνική διαιτησία. Ναι, έτσι. Αυτό είπε. Αυτό άκουσα. Δεν ξέρω αν ισχύει ρε φίλε. Αν ισχύσει αυτό φίλε, βάλε τα 15 μέσα και δεν πάω και καθόλου. Ναι, ναι. Να κάνω τι. Και απ' έξω το σάκο του box του Χανομιού. Πάντως να ξέρεις κάτι. Το μπακάκι και το μαχάκι τώρα. Να ξέρεις κάτι. Η ομάδα του παππού. Να ξέρεις κάτι φίλε. Αν έπαιζες με Έλληνα διαιτητή στο Άρης ΠΑΟΚ, έχεις περισσότερες πιθανότητες να πάρεις αποτέλεσμα. Όχι, δεν θέλω. Κοίταξε, άκουσε με να δεις. Στο Άρης ΠΑΟΚ και γενικά σε κάθε μάτς, εγώ θέλω σε όλα τα μάτς ξένο διαιτητή. Κι εγώ. Κι εγώ φίλε. Δεν υπάρχει τέρμπι και μέρμπι και σέρμπι. Με χτες με ξένο διαιτητή φίλε τον Μπανιόνιο τον είχα τελειώσει 0-3. Ούτε θα έπαιρνε χαμπάρ. Ούτε θα έπαιρνε χαμπάρ τι θα γινόταν. Δεν υπάρχει περίπτωση ρε φίλε. Κοίταξε, παίξε μπάλα. Με η ξένη διαιτησία τι σημαίνει. Σημαίνει έχεις ομάδα, παίξε μπάλα. Δεν παίζεις, χάσε. Βλέπεις που κανένας δεν διαμαρτύρεται στις αποφάσεις των ξένων διαιτητών και όλοι είναι Παναγίες. 100%. Και το βλέπεις. Φυσικά και το βλέπω ρε φίλε. Έχουν ξεσαλώσει κάποιοι. Να ρωτήσω κάτι. Εχθές στο ΑΕΚ Ολυμπιακός με Έλληνα διαιτητή θα τέλειωνε το μάτς. Όχι. Δεν θα τέλειωνε. Δεν τέλειωνε. Φυσικά και δεν θα τέλειωνε. Δεν θα τελειώνε. Και θα γινόταν σήμερα το Έλληνα δεις. Ένα τώρα μόκο. Και μάλιστα επειδή γίνονται αυτό το πράγμα δεν τους αρέσει. Γιατί σου λέει δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Τα κουκιά δεν τους βγαίνουν. Σου λέει αμάν τι γίνεται εδώ.
Και το παραμυθάκι που με βάλανε εμένα με τον ΠΑΟ, ξέρω εγώ, ξέρω δε τι και τι. Έχουν την εντύπωση ότι επειδή με βάλανε, ξέρω δε τι, θα ασχοληθώ με τον ΠΑΟ. Όχι, δεν σε βάλανε, φιλέ, δεν σε βάλανε, το ζήτησε. Ναι, το ζήτησα. Αλλά και επειδή το ζήτησα, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια αντικειμενικότητα, τι σημαίνει αυτό. Ότι μόνο με τη μία ομάδα. Εγώ θέλω και με την ΑΕΚ, φίλε. Εγώ δεν πάμε με τον ΠΑΟ. Βασικά, πώς είναι το όνομά σου, Νίκος. Νικόλα, βασικά εγώ πιστεύω και έχει αποδειχθεί. Και με τη σημερινή διαιτησία στο Ξάνθη, Ξάνθη Λάρισα, έτσι, και με τη διαιτησία στο ΠΑΟΚ Απόλλων, και με τη διαιτησία του Κομίνη με τον Άρη, εντάξει, και με τη διαιτησία με τον Παναθηναϊκό με την Τρίπολη, αποδείχτηκε περίτρανα ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι κακοί. Όχι, είναι προσκυνημένοι, φίλε. Και διαιτητές τύπου Κομίνη, το λέγαμε από πέρσι, διαιτητές τύπου Κομίνη, Αρετόπουλου, Γιάχου κτλ. Είναι αυτοί που καταδικάζουν και παρασέρνουν μαζί στο μεγάλο βόθρο των επικίνδυνων διαιτητών και όλη την ελληνική διαιτησία. Γιατί υπάρχουν και καλοί Έλληνες διαιτητές. Και έπρεπε από μόνοι τους οι υπόλοιποι Έλληνες διαιτητές να τους αποβάλουν. Κοίταξε να δεις ότι το σύστημα όμως ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Προωθούνε αυτόν που θα εξυπηρετήσει. Καλά, εννοείται. Αυτόν που δεν εννοείται, Ρενικό. Εννοείται, Ρενικό. Εννοείται. Κοίταξε με, κύριε μου, υπογράφουν ένα πρωτόκολλο. Θα εξυπηρετείς καταστάσεις που σε παίρνω εγώ τηλέφωνο και να κάνεις. Όχι. Γεια σου, ο επόμενος. Νικό, αυτός που δεν έδωσε το πέναλτι στον Άρη, ο κύριος Κομίνης, άκουσε με λίγο. Δεν θα παίξει, πρόσεξε. Θα περάσω τώρα 15 μέρες. Θα έρθει το ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ. Δεν θα παίξει την επόμενη αγωνιστική, την 7η. Την 8η θα το δει να σφυρίξει. Ξέρεις ποιος τον βάζει να το βάλει να σφυρίξει. Και κανείς και κανένας δεν θα πει και κουβέντα. Και κουβέντα, φίλε Νίκο. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Ναι, αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, πέρσι να πανηγύριζες. Γιατί ο Κομίνης μετά από 7 λεπτά. Άλλο λέω, δεν λέω για σένα. Μετά από 7 λεπτά. Ακύρωσε ένα γκολ και φέτος να τον κράζεις. Κοίταξε, άμα έχεις τα γυαλιά του φανατισμού, άστο. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Κοίταξε, επειδή κάποια στιγμή μεγαλώσαμε πλέον, δεν είμαστε πιτσίρικα. Τα γυαλιά του φανατισμού, εντάξει, όταν κάναμε τις έντες λογιστορίες, εντάξει. Αλλά όταν μιλάμε σοβαρά, λοιπόν, το παραμύθι του Γαβροβάζελο και του Χανομιού κάπου θα πρέπει να σταματήσει. Ήδη πέρυσι έδειξαν τα δόντια του. Να σου πω κάτι, ρε Νίκο. Τα Γαβροχάνουμα πέρυσι την κάνανε τη δουλειά και κάνανε αυτό που ήθελαν. Να σου πω κάτι, Νίκο. Το κάνανε είναι, μια χαρά το παιχνίδι. Είναι πέναλτι, ρε φίλε του Άρη. Είναι πέναλτι, ρε φίλε του Άρη. Δεν μπορώ να το πω όμως, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί. Γιατί το 80% των Αγιανών πέρσι μου λέγανε ότι είναι offside και σωστά το ακύρωσε. Σε καταλαβαίνω. Το ίδιο θα έκανες και εσύ, ρε φίλε. Πρόσεξε να δεις. Αν όμως πεις ναι, ρε, ήταν πέναλτι στα ίσα, παντελονάτα, να ξέρεις ότι αυτοί που καταλαβαίνουν και τελείωσε. Μαζί σου, και αυτό είναι σωστό. Αλλά περίμενα 33 χρόνια, ρε φίλε, να πάρω πρωτάθλημα. Και το πίστεψα και ακούω και την καζούρα τώρα ένα χρόνο. Άγιο άνθρωπο το λέγανε τον Κομίνη, οι συνοπαδοί σου, φίλε. Ο Άγιος Κομίνης το λέγανε και τώρα είναι κακός Κομίνης. Εντάξει, ρε φίλε. Να ξέρεις ότι αυτά που βλέπω πως υπόγεια λειτουργούν πλέον το ΠΟΚ, να πούμε, αυτό το γαβροχάνομο και από πίσω το βαζελάκι που άμα μεγαλώσει λίγο θα μας κόψει τα ποδαράκια, βλέπω ότι λειτουργούν υπόγεια, φίλε. Ωραία. Αυτή τη διαιτησία να τη φοβάσαι. Νικόλα, είναι ακόμα αρχή. Κάνε ένα επίλογο. Άκουσε, φίλε, είσαι ωραίος, μας χαλάρωσες, μας ηρέμησες. Έχουμε ομάδες και ιστορίες, για αυτούς δεν μέτραν αυτά. Κάνε ένα επίλογο, σε παρακαλώ, γιατί πήγαμε 12 και. Τίποτα, θέλουμε ξένη διαιτησία παντού, σε όλα τα μάτια. Είσαι ωραίος, να σε ακούσουμε και αύριο. Άντε, γεια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να πούμε ότι άλλο ένα βράδυ είναι εδώ κοντά το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπαδρέου 9. Με τηλέφωνο για κρατήσεις 2311-208-301, ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι και μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, τις μπυρίτσες σας, τους χυμούς σας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα πιο είναι στέκια της πόλης και σαν μπαράκι αλλά και σαν σπορ καφέ. Μπορείτε να απολαύσετε όλους τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων σε Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας. Να πούμε επίσης ότι ο φίλος ο Μανώλης με το φίλο τον Νίκο τον Μπουγάτσα εκεί πέρα έχουν special καθαρά ποτά και πανέμορφες εθέρειες υπάρξεις. 2311-208-301, Γεωργίου Παπαδρέου 9, Escobar Bar.
Εντάξει, είχαμε λίγο μια στιγμή ένταση εδώ με το, με το, με το Ζάχο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά σε μια ζωντανή εκπομπή. Έξω είναι ο Ζάχος. Θα ησυχάσει, θα ρεμίσει και αύριο εδώ στις 8 θα είμαστε πάλι έτσι για να τα ξαναπούμε. Έτσι και, στη, και στην ένταση τέλος πάντων που κάποια στιγμή σε μια ζωντανή εκπομπή μπορεί να συμβεί. Το έχω πάθει και εγώ. Εντάξει, το έχω πάθει και εγώ αρκετές φορές και στη τηλεοπτική εκπομπή και στη ραδιοφωνική εκπομπή. Συμβαίνουν αυτά. Νομίζω ότι και ο Ζάχος δεν είναι κανένας καινούριος. Είναι παλιός και στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και στα ΜΜΕ. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποια στιγμή και εγώ την ψωνίζω και ο Ζάχος την ψωνίζει και όλοι μπορούν να το πάθουν αυτό. Αύριο τα πούμε πρώτα ο Θεός εδώ με Ράδιο Μαρμίτα. Στις 8 το βράδυ είπαμε Δευτέρα και Παρασκευή 10 με 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 με 10. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που ήταν συντονισμένος στο Ράδιο Μαρμίτα. Να ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη τον Καβαδί. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την ζούγκλα του. Νομίζω και είμαι σίγουρος ότι έχει πάρα πολλά να σας πει και σήμερα με την δυναμική, θα τη χαρακτήριζα, παρέα που δημιουργεί στην αρχή της εβδομάδος, στα μέσα της εβδομάδος και προς το τέλος της εβδομάδος. Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα. Από Τάσο Τρέγια, από Ζάχο Ντρούλινγκ και Ράδιο Μαρμίτα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Auf Wiedersehen.